Έλα ρε Νίκο, άντε μια ώρα. Άντε ρε φίλε. Να σου πω, θες να κάνουμε την εκπομπή καταγγελίας και δεν ξέρω εγώ τι και να βγάζουμε παππούδες και γιαγιάδες στα τηλέφωνα και να κράζουμε έναν γενικό, έναν οργανισμό εδώ πέρα της πόλης, το μοναδικό οργανισμό της πόλης, ο οποίος είναι μεταφορικός, ο οποίος όχι απλά υπολειτουργεί, νομίζω ότι δεν λειτουργεί γιατί δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Κοίταξε, εγώ, πολύ ωραία υπόθεση με όποιος κινείται στους δρόμους αυτή την ώρα, ωραία, πολύ ωραία, είτε είναι με το αυτοκίνητό του, τέλεια, δεν έχει καθόλου κίνηση. Είτε είναι με τα πόδια και πρέπει να πάρει κάποιο μεταφορικό μέσο, καλή υπομονή να ευχηθούμε, ωραία, ναι, να το πάρω όλα καλά. Καλή υπομονή. Κοίταξε, αντιλαμβάνομαι ότι ο οργανισμός της πόλης μας πρέπει να έχει μειώσει τα δρομολόγια στο 95%. Ναι, πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα βγαίνει και τίποτα. Να είναι καλά οι φίλοι μας οι οδηγοί ταξί, καλοί άνθρωποι. Τι να κάνουν, και αυτοί δουλεύουν και αυτοί βρήκαν την ευκαιρία. Να είναι καλά. 25 λεπτά πάνω στο Θεσσαλίο Γεωργίου. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει. 25 λεπτά. 23 για την ακρίβεια. 11 και 33 με 11 και 56. Πες τον πόνους. Και πετυχαίνω άνθρωπο, ο οποίος είναι πρώην μέτοχος του ΑΣΤ. Τέλος πάντων. Φίλος του πρώην μέτοχος ή άγνωστος πρώην μέτοχος. Όχι, ρε. Βρίσκουμε ένα οδηγό ταξί με τα πολλά. Ωραία, μπαίνουμε μέσα, πολύ ωραία. Και μιλούσε με μια κυρία που ήταν μέσα και λέγανε για αυτό το πράγμα. Και λέει: εγώ είμαι πρώην μέτοχος του ΑΣΤ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ωραία. Τι γίνεται, Στέργιο Αναστασιάδη. Καλά, Νίκο. Έχουμε κανένα γάμο να πάμε. Τελειώσαμε αυτά. Τελειώσαμε. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι στο επόμενο διάστημα, δεν είναι. Πιστεύω πως ναι. Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι το κύμα των γάμων πάντα είναι εκεί Ιούνιο και μετά έρχεται ένα δεύτερο κάπου τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριο, κάτι τέτοια. Αλλά από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν έχω κάτι. Κάποια τέτοια υποχρέωση. Ναι. Δεν θυμάμαι να έχω κάτι μέχρι τότε. Ωραία ήταν και στο γάμο του Γρηγόρη του Ατρίδη. Να το ευχηθούμε και από εδώ. Του καλού φίλου και συναδέλφου να ζήσουν, να περάσουν έτσι ωραία όπως περάσαν στο πάρτι που κάνανε τα παιδιά. Δεν μας ακούει πάρα πολύ τώρα γιατί είναι στην Ταϊλάνδη, η εμπτήση. Ωραία. Να μας ακούνε δικαιώματα. Αλλά ήταν ωραία, εντάξει. Ωραία, ωραία ήταν. Τα παιδιά. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Και σε μέρος που είχε δροσιά. Μεγάλη υπόθεση. Στην πόλη. Και μεγάλη υπόθεση, φίλε, να μην μπει μέσα στο ναό. Για την τελετή, να είσαι έξω. Η πέθρια να γίνει. Γιατί αν γίνει μέσα έχουμε θέμα. Ναι, σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Τι γίνεται, Στέργιο μου, τι γίνεται, ο μεγάλος ΠΑΟΚ θα φέρει κανένα παίχτη. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ, φίλε, δουλεύει υποδειγματικά. Όπα, ναι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Mm-hmm. Ξεκινάνε αύριο τα παιδιά μας, μαζεύονται. Mm-hmm. Αύριο δεν έχει προπόνηση. Όχι, μαζεύονται αύριο για ιατρικά, εργομετρικά, ναι. Αιματολογικά. Mm-hmm. Θα γίνουν προπονήσεις για 5 μέρες στη Νέα Μεσημβρία. Την πανέμορφη Νέα Μεσημβρία. Πανέμορφη, βέβαια, πολύ ωραία. Ειδικά και το καλοκαίρι γίνεται ακόμη καλύτερη. Έχει πολύ ωραίο μέρος. Κουνούπια παραπάνω. Εντάξει. Σκλεργογίζει, φίλε, με τα κουνούπια. Δηλαδή προπονείσαι. Μετά τον ανεμοθράφστη έχει και κουνουποθράφστη. Δηλαδή έχει αντίπαλο, ας πούμε, έναν ποδοσφαιριστή στην προπόνηση, έχει και τα κουνούπια. Σωστά. Σκλεργογίζει. Ναι. Και μία του μήνα με το καλό. Δηλαδή να σου πω λίγο κάτι. Από τότε που τελείωσε και ο τελικός κυπέλου. Ναι. Ωραία. Ναι. Και ήσασταν εδώ πέρα τρεις τότε άνθρωποι, βέβαια, θυμάμαι. Ναι, ναι. Βέβαια. Και συζητούσατε και λέγατε πώς θα περάσει όλο αυτό το διάστημα μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία και όλα αυτά. Εντάξει, περιμένατε ότι θα έχει γίνει μέχρι στιγμή, θα έχει ανακοινωθεί. Μία μεταγραφή η οποία θα ήταν δεξιού μπακ. Κοίταξε. Δεν μου αρέσει η οπτική σου. Ρε φίλε, δεν μου αρέσει η οπτική σου. Εντάξει. Μπορείς να απαντήσεις αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, σκέψου ότι τελείωσε. Πότε ήταν τελικό κυπέλλου, 26-23, τι ήταν, Μαΐου. Μαΐου ήταν. Ναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, πριν 35-40 μέρες, εντάξει. 30 μέρες. Ωραία. Ναι. Κάπου τόσο. Και έλεγε σε παιδί μου ότι από το μέχρι το τελικό κυπέλλου μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία μεσολαβεί ένα τέτοιο διάστημα. Στο οποίο πάω πρέπει να πάρει αυτού, αυτού και αυτού. Έτσι τα συζητούσαμε και εδώ πέρα. Πρέπει να κάνει τι τάδε κινήσει και δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία. 11 Μαΐου. 11 Μαΐου. Ωραία, 40 μέρες. Λοιπόν. Και μετά τι 40 μέρες, 38 ας πούμε τις μέρες, γιατί είναι και δύο μέρες μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, έχει ανακοινωθεί ένα δεξιό μπακ. Δηλαδή, μέσο δεν έχει ανακοινωθεί. Όχι. Όχι. Δεύτερος μέσος δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν ξέρουμε καν αν έχει βρεθεί ακόμα. Γιατί αν δεν πες τον ένα, έχει βρεθεί. Okay. Αριστερό μπακ δεν έχουμε κάτι. Έχει ανακοινωθεί μία πώληση. Καλό αυτό. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Μία παραχώρηση του Χαρίσου που εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι υπολογίζεται. Δεν υπήρχε θέμα ναι. Επιστροφή του, ναι. Και περιμένουμε και μία ακόμη πώληση, αλλά βλέπω σήμερα κάτω στο Βέλγιο τα χαλάνε λίγο τα παιδιά εκεί πέρα. Δηλαδή μέχρι στιγμή, Στέργιο, το πρόσημο δεν είναι θετικό. Για κάποιον ο οποίος θέλει να γκρινιάξει, του δίνει πάτημα. Και ξέρεις, αυτοί παρότι που θέλουν Νίκο να γκρινιάξουν, θα γκρινιάξουν ό,τι και να γίνει. Ναι, αυτό δεν αλλάζει. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερον, εγώ το έχω δηλώσει από τις 15-16 Μαΐου και το τονίζω συνεχώς. Θα περιμένω μέχρι
να δω την αποστολή που θα ανέβει στην Ολλανδία. Και θα πούμε εκεί τι γίνεται, δεν γίνεται. Εκεί θα γίνει το πρώτο ταμείο. Ξεκινάνε εργομετρικά και όλα αυτά αύριο και θα κάνουν προπονήσεις περίπου. 1 Ιουλίου δεν φύγει ο Μαντζέλο στην Ολλανδία. Okay. Άρα 1 Ιουλίου λοιπόν. Αφού και να υπάρχουν κινήσεις. Πρώτο παιχνίδι είναι, είπαμε, 5-6 Αυγούστου. 5-6 Αυγούστου. Μπράβο, λοιπόν. Και να υπάρχουν κινήσεις μέχρι μέσα Ιουλίου, καλά είσαι. Λέω εγώ. Δηλαδή, να έχεις ολοκληρώσει τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις, τις βασικές, ρε παιδί μου, δεν σου λέω να έχεις τελειώσει τις κινήσεις σου, όλες τις μεταγραφικές. Αν τις κάνεις μέχρι μέσα Ιουλίου, πιστεύω ότι είσαι κομπλέ. Δηλαδή, μεσολαβεί ένα καλό διάστημα ενσωμάτωσης. Ακόμα και το τελευταίο παίχτη μπορεί να έρθει χρονικά μέσα στην ομάδα. Φυσικά εννοείται για τον Λουτσέσκο δεν υπάρχει διάστημα ενσωμάτωσης. Το διάστημα ενσωμάτωσης για τον Λουτσέσκο πρέπει να είναι πάνω από 6 μήνες. Αλλά δεν μιλάμε για μια ιδιάζουσα κατάσταση, ας πούμε, την οποία θα πρέπει να την διαχειριστεί και ο Γερμανός. Okay. Κοίταξε, κάθε μέρα, θέλει όλα, κάθε μέρα του Ιουλίου που θα κυλάει χωρίς να έχει το ρόστερ ολοκληρωθεί, δηλαδή στη βάση να απομένουν 3-4 κινήσεις, γιατί αν απομένει μία, δεν θα γίνεται καν λόγος. Ναι, κουβέντα. Γιατί καμία ομάδα στον παγκόσμιο αθλητισμό δεν κλείνει τις μεταγραφές Ιούλιο. Ναι. 5 Ιουλίου. Mm-hmm. Όχι, μιλάμε γιατί για τις βασικές κινήσεις. Κάπου διάβαζα δεξιά και αριστερά ότι οι μεγάλες ομάδες κλείνουν το ρόστερ τον Ιούλιο. Παιδιά, δεν κλείνει καμία ομάδα το ρόστερ. Σοπαρέ. Και τελευταία μέρα των μεταγραφών, γιατί γίνεται πανηγύρι σε όλη την Ευρώπη. Εάν έχει ο ΠΑΟΚ όμως να ολοκληρώσει 3-4 κινήσεις και έχει το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουλίου, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει θέμα. Γιατί όταν θα δώσει την πρώτη μάχη 5 ή 6 Αυγούστου. Ναι. Ο σκοπός είναι εκεί να πάει η ομάδα πανέτοιμη. Ναι. Αν πάει χωρίς μεταγραφές και να αναστηρικτούμε. Γι' αυτό λέω βασικές κινήσεις. Δηλαδή, το να έχει πάει 15 Ιουλίου που λέμε για παράδειγμα τώρα και να μην έχει έρθει ακόμα ένας επιθετικός, για παράδειγμα, τρίτος. Okay. Ζεις. Ωραία. Κοίταξε, ζεις, ναι. Ζεις και χωρίς να έρθει χαφ που λέει ο λόγος. Που δεν βγαίνει. Αυτό είναι ερωτηματικό. Που δεν βγαίνει ούτε αριθμητικά πλέον. Δεν βγαίνεις. Όχι, εκεί δεν ζεις. Εκεί θες παίξεις. Αλλά μπορεί να βγεις όμως. Δηλαδή, αν πάρεις έναν. Έχει και το μίσης 2, μπορείς να βγεις αριθμητικά. Ναι. Ναι, αλλά. Θα έχει το Βέρμπλουμ θεωρητικά σε κάποια φάση. Πότε, δεν ξέρουμε. Δεν νομίζω να μπει ο Βέρμπλουμ από το ξεκίνημα της προετοιμασίας στην Ολλανδία με τα χίλια. Θα μπει σιγά-σιγά. Νομίζω ότι δεν υπολογίζεται για τα πρώτα δύο παιχνίδια. Μακάρι να υπολογίζεται και να μπει ο Σουηδός να δείξει από αύριο, γιατί εδώ και καιρό κάνει και ατομικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, να μην μιλάμε πάλι, Νίκο, μήνα Αύγουστο. Για ατυχία, για λεπτομέρειες και να αυτό και αν έμπαινε το σουτ. Αυτό είναι το λεπτό σημείο. Ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ανταγωνιστικός και θα το παλέψει, ναι, θα είναι. Δεν έχει να αντιμετωπίσει την Γιουβέντους, του Ρονάλντο και τη Σίτι, του Γκουαρδιόλα. Mm-hmm. Αλλά γιατί να μείνει ο ΠΑΟΚ ένα βήμα μπροστά από τον αντίπαλό του. Και πάλι να μιλάμε χτύπα ξύλο τον τέλη Αυγούστου για λεπτομέρειες που στήχησαν και διαφορά ποιότητας. Γιατί εγώ το λέω συνεχώς, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος και δύο φορές με τον Άγιαξ και άτυχος με τη Σάλκε και άτυχος με την Μπενφίκα. Δεν γίνεται να έχεις τόσο μαύρο σύστημα πάνω. Φίκα, εντάξει, με την Μπενφίκα, ό,τι του έδωσε η τύχη στο πρώτο παιχνίδι στην Πορτογαλία, ναι, αλλά... το πήρε πίσω στην Τούμπα. Ναι, δηλαδή, αλλά και πάλι μπορείς να στηρίξεις. Στην Πορτογαλία πήρε το 1-1. Μαγική εικόνα. Ακριβώς. Και στην Τούμπα, μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, ήταν 1-4 το σκορ. Που δεν ήταν για 1-4 το παιχνίδι. Όπως δεν είναι και το πρώτο παιχνίδι στην Πορτογαλία. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Τέλος πάντων. Okay. Ναι, εκπομπή έχουμε, παιδιά. Okay. Λοιπόν... Θα πρέπει λοιπόν. Δεν θα πω μέχρι 1 Ιουλίου, γιατί πλέον δεν νομίζω να είναι εφικτό αυτό. Αλλά στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας να έχει κλείσει το 95% του ρόστερ. Άντε να πω το 90%. Για να μην υπάρχει θέμα. Ή αν θέλεις να μην υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες ο ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους επιτέλους. Ναι. Και να μην ξαναμιλάμε για. Ανεξαρτήτως αντιπάλου. Βέβαια. Ναι, και ανεξαρτήτως αντιπάλου, γιατί οκ. Okay, αν είσαι εσύ πιο δυνατός από όλους, μπορείς να τα πας να είσαι πιο έτοιμος τέλος πάντων. Έτσι. Αλλά δική μου η αίσθηση, ξαναλέω, είναι ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Ειδικά από 1 Ιουλίου και μετά θα έχουμε. Ναι. Καλά, μην ξεχνάμε ότι και πολλών τα συμβόλαια ελεύθερων λήγουν τυπικά 30 Ιουνίου. Ναι, και άρα κάποιες από 1 τις... Ιουλίου θα υπάρχει. Και κάποιες από τις περιπτώσεις που έχει τσεκάρει τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ, όπως αντιλαμβάνεσαι όταν μιλάμε για αγορές, γιατί του Ροντρίγκο, ας πούμε, ήταν αγορά. Έτρεξε γρήγορα αυτό το θέμα. Okay. Του Ισμαήλ Σίλβα που έχει τραβήξει καιρό, είναι και αυτό αγορά. Προφανώς υπάρχουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις που, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για αγορά. Είναι μια διαδικασία που δεν είναι τόσο γρήγορη και άμεση όσο τέλος πάντων η απόξενωση ελεύθερου παίχτη.
που και από ξελεύθερου παίχτη πολλέ φορέ μπορεί να τραβήξει. Γιατί είναι παίχτη που έχει καλά στοιχεία και είναι στην αγορά διαθέσιμο. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να περιμένει να περάσει λίγο καιρό μέχρι να έρθει καλύτερη πρόταση. Αλλά είναι διάφορε περιπτώσει οι οποίε προφανώ και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στη φάση που έχει μια λίστα και ψάχνει μέσα από τη λίστα. Από τη λίστα που έχει, έχει καταλήξει σε περιπτώσει και περιμένει προφανώ απαντήσει ποιε περιπτώσει θα προχωρήσουν πιο μπροστά. Από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ που είμαστε. Έτσι. Το θέμα, Νίκο, δεν είναι να κλείσει το ρόστερ. Το κλείνει. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ, το κλείνει. Το θέμα είναι να είσαι αυτό που πρέπει στα παιχνίδια που πρέπει του Champions League. Αυτό. Να είσαι γεμάτο εκείνο το διάστημα. Και όταν λέω γεμάτο, δεν εννοώ να είναι διαθέσιμοι παίχτες. Να είναι παίχτες που να μπορούν. Το να είναι διαθέσιμο εννοώ να είναι σε 18άδα ή στην αποστολή ή να έχουν έρθει. Να είναι παίχτες που να μπορούν να βοηθήσουν άμεσα. Αυτό λέω. Και για να μπορέσουν να βοηθήσουν από τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι με την προετοιμασία. Ή τέλος πάντων στο μεγαλύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, να το πω έτσι, με την ομάδα. Δηλαδή, αν θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ αριστερό μπακ, δεν μπορεί να πάρει σε μισή ώρα τώρα που μιλάμε. Α, ναι, πιθανολογώ πως ναι. Παίκτες τύπου που βλέπει η ΑΕΚ ή άλλες ομάδες. Παίκτες που βλέπει η ΑΕΚ, όπως αποδείχθηκε, τον πήρε, τους παίρνει πολύ εύκολα. Αν και βέβαια δεν τους ήθελε η ΑΕΚ τελικά και τον Τρίκο, δεν τον ήθελε, άλλο παίκτη ήθελε. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Η Ολυμπιακός που έχει ανοίξει διάβλο με την Νότιχαμ και φέρνει από εκεί τους παίκτες. Ναι. Δηλαδή μιλάει ο Βαγγέλης με το Μαρινάκι. Ναι. Τι γίνεται, ναι. Βαγγέλη, καλά, πρόεδρε. Ψάχνετε για άλλες περιπτώσεις μιλάμε ο Ολυμπιακός, αλλά εκεί συνήθως δεν κάθεται κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει μια δυστοκία εκεί. Όποτε πάει για κανέναν άλλο παίχτη. Από χθες μου είδα ότι αυτό το Σεμέδο δεν προχωράει. Δεν προχώρησε τον Μπέρκ. Δεν προχώρησε. Διαβάσαμε πριν καμιά δεκαριά μέρα. Δεκαριά, πάνω κάτω τόσο. Για τον Φερμάλεν της Μπαρσελόνα. Και ήταν μάλιστα και. Ψιλοτελειωμένο, δηλαδή, όχι ότι ξέρεις, το γράψαν οι Ισπανοί και μπορεί και το τσεκάρει δύσκολη περίπτωση, ότι όλοι φτιαγμένοι έρχεται. Χάθηκε ξαφνικά. Εγώ περιμένω να δω που θα πάει ο Σκριτέλ, γιατί είχαν γραφτεί οι παπάδες. Ναι. Ότι προτιμάει τον Ολυμπιακό Σκριτέλ λόγω τη σιγουριά που θα νιώθει στον Ολυμπιακό αντί του ΠΑΟ κτλ. Ναι. Έχουν γραφτεί πολλές αειδίες. Ναι, ναι. Έχω έτσι το βίτσιο. Μόλι να διαβάζει. Δεν κρατάω. Καλά κάνει. Μπράβο, Στέργιο. Είναι ωραίο αυτό. Πλέον είναι απλή υπόθεση. Παλιά ήταν ψαλίδι, εφημερίδα. Τώρα κάνεις ένα δεξί κλικ πάνω στο, ναι, στο κείμενο. Αποθήκευσιός. Βλακεία 3, βλακεία 4 και τα λοιπά. Και θα τα βγάλουμε στη φόρα όταν έρθει η στιγμή. Η ουσία είναι, Νίκο, η διοίκηση και η οικογένεια Σαββίδη να κάνουν όσο γίνεται πιο εύκολο το έργο του Ράσμα Λουτσέσκου. Ναι. Και για να μην τρέχει και δεν φτάνει. Ναι. Γιατί αν έρθουν οι παίκτες 15, 16 ή 2 και άλλοι 2, 20... Όχι. Μια πίεση θα υπάρχει. Μια πίεση θα υπάρχει και θα αναγκαστεί ο Ράσβαν να εμπιστευτεί τους παλιούς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και όσο καλή και να είναι οι παλιοί, τα έχουμε τα παιδιά μέσα στην καρδιά μας, μας χαρίζουν εδώ και 16-17 μήνες απίστευτες στιγμές στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη δεν. Όχι, χρειάζεται δηλαδή, ενίσχυση, ρε παιδί, πώς το κάνουμε. Δεν θα δει κάποιος το ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα πει πώς θα περάσουμε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Δηλαδή μπορεί να είναι η περσινή τετράδα ανίκητη του ΠΑΟΚ στην άμυνα για την Ελλάδα, δηλαδή Μάτος, Βιερίνια, Βαρέλα, Κρέσπο. Δεν νομίζω να είναι και από τις καλύτερες της Ευρώπης. Είναι μια τίμια αμυντική τετράδα. Είναι από τις καλύτερες της Ανατολικής Ευρώπης όμως, όπως έχει πει. Της Ανατολικής έχει δίκιο ο κόουτς. Ο κόουτς έχει δίκιο. Στην Ανατολική είναι... Αφού το είπε, φίλε. Το είπε, ρε φίλε, ναι, το είπε. Ναι. Έχει άδικο. Όχι, καθόλου. Συμφωνούμε. Της κεντρικής Ευρώπης. Δύσκολα, εκεί σφίγγεις. Δυτικής σφίγγεις, όχι, δύσκολα. Όχι, εκεί σφίγγεις. Σφίγγεις και εκεί. Οπότε καλό θα είναι να αναβαθμιστεί το ρόστερ. Θα μας τα πει και ο Σταύρος τώρα μετά το διάλειμμα. Το τι ακριβώς συμβαίνει και να μάθουμε αν ανησυχεί ο Σταύρος ή όχι. Αν υιοθετεί την ανησυχία σου, Νίκο, ή όχι. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Δεν είναι ανησυχία τώρα, ξέρεις, είναι λίγο τέτοιο. Είναι λίγο. Ξέρεις τι, επειδή δεν ήταν πολλές οι κινήσεις που μπορεί να περιμέναν οι περισσότεροι, έλεγε ότι μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα, αλλά μπορεί να γίνουν και άμεσα μέσα στις επόμενες μέρες και η όλη κουβέντα να σταματήσει. Για πάμε στο διάλειμμα λοιπόν. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε τρεις νέους παίκτες πλην του Ροντρίγκο στην αποστολή που θα πετάξει για Ολλανδία. Okay, ωραία. Εκεί το βλέπω τη δουλειά. Ωραία. Θα υπάρχει χαρτ δηλαδή. Δεν θα ανέβει μόνο μίσης πάνω. Γιατί θα είναι θέμα. Ναι, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, δεν θα υπάρχει ούτε καν ο Μπαλογιάννης που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Ότι υπάρχει μόνο Μίση και Μπαλογιάννης. Μπαλογιάννης στο νου που σου Βόλος.
Βόλο. Ωραία. Ενισχύει. Ο οποίος πήρε και από την ΑΕΚ. Όχι, από την ΑΕΚ είναι Ολυμπιακό. Από την ΑΕΚ να παίξει. Δεν το ξέρω. Δεν το... Ο Νούπου σου, έναν 21χρονο κεντρικό αμυντικό. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Θα την βγάλει την ΑΕΚ. Την βγάλει τη χρονιά, εγώ πιστεύω. Δανεικό, τρεις από εδώ, τρεις από εκεί. Μια χαρά. Από εδώ και τι. Μια χαρά. Και στην πρώτη στραβή εννοείται θα γίνει άνω κάτω όλο το. Μόλις είχε ένα σφύριγμα ανάποδο από εδώ από εκεί θα γίνει πανηγύρι. Κουτσά στραβά θα την κάνει δουλειά του χρόνου. Στο καινούργιο ποτάθλημα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, μαζί μας. Super League 1. Σωστά. Μαζί μας όπως κάθε μέρα το Ρίζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Μπορείτε να πάτε στο Ρίζεσι και να δοκιμάσετε λίγο ή πολύ την τύχη σας. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Πρέπει να είστε άνω των 21 ετών. Εντάξει. Και πάντα υπάρχει και η επιλογή του Θεάτρου Βεργίνα με πολλά event. Θα σας ενημερώσουμε για τα επόμενα που θα ακολουθήσουν μετά την επιτυχημένο αφιέρωμα μάλλον στο Στράτο Διονυσίου. Το οποίο και το live με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη την προηγούμενη εβδομάδα που επίσης ήταν πολύ, πολύ δυνατό. Λένε οι πληροφορίες και όσοι βρέθηκαν. Είναι μεγάλη υπόθεση, Νίκο, να είναι σίγουρος κάποιος ότι αυτό που κάνεις είναι καλό. Γιατί ναι. Όταν κάνεις μια σειρά παραστάσεων εδώ και χρόνια που η μία είναι καλύτερα από την άλλη, ξέρεις ότι εντάξει, τουλάχιστον τα χρήματα που θα δώσεις και το χρόνο θα αξιοποιηθούν αλόγως και θα περάσεις καλά. Μαζί μας και η Στοίχημαν. Στοίχημαν καθημερινά, όπως ξέρετε πολύ καλά, κυκλοφορούν οι καλύτερες αποδόσεις στην αγορά. Στη Στοίχημαν καθημερινά μπορείτε να βρείτε μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών στοιχηματικών και τέτοιες ημέρες με Κόπα Αμέρικα και Κόπα Αφρικα. Και Κόπα Αφρικα, σωστά. Οι επιλογές είναι ακόμα περισσότερες. Μαζί μας είναι και η Αναδομό φυσικά με τα καινούργια γραφεία στο Φίνικα τελικά και όχι στην Καλαμαριά. Φίνικα, Φίνικα. Εδώ η διχογνωμία. Στην Αναδομό μπορείτε να ανακαινήσετε και να νεώσετε το σπίτι σας. Μπορείτε να μπείτε και στο www.anadomopavlaanakenis.gr για να δείτε τις προσφορές. Μέχρι και 6 άτοκες δόσεις. Και αν μπείτε στο site για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ή ολόκληρο το σπίτι θέλετε να ανακαινήσετε, υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεν υπάρχουν, Νίκο, ούτε ψηλά γράμματα, ούτε χρεώσεις που θα σου βγουν μετά. Κρυφές. Που σου λέει ο μάστορας, αδερφέ, εκεί που έβαφα τον τοίχο, έχει προκύψει και αυτό. Ναι. Όχι. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα από την αρχή, μόνο στην Αναδομό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα είναι μαζί μας και ο Σταύρος Κόλκας. Εδώ μας επιστρέψαμε. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Σταύρο. Τον έχουμε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Σταύρο Κόλκα, ο οποίος εντυπωσίασε με τις κορευτικές του ικανότητες. Σταύρο. Σε αντίθεση με τον Γαβρό που δεν την έβρισκε με τίποτα. Διαφωνούμε λίγο εδώ. Έχω δει πολύ χειρότερα πράγματα. Για τώρα είναι ο Φρέντας πέρας ένα σύνδεπο πάνω και κλαίει. Νομίζω φίλε ήταν αξιοπρεπέστατος, χόρεψε όλο τον ίδιο. Το πάλεψε, είναι αλήθεια. Και ποντιακά και νησιώτικα και βάλς και ταγκό και το όλο. Εντάξει. Γιατί δεν λέτε ότι εγώ χόρεψα από την αγάπη καμπρίδινη που δεν μπορούσα να ακολουθήσει. Άλλη τροπή και αυτή. Ναι. Ούτε καν τα ποντιακά. Ούτε καν τα ποντιακά. Άντε πες τα καινούργια, εντάξει είναι λίγο δύσκολο, αλλά τα ποντιακά ρε φίλε, όχι. Λοιπόν... Είδες όμως ρυθμό, Το έκανα λίγο πιο πάνω. Τίποτα, άστο. Λοιπόν, υπάρχει Σταύρο ανησυχία ή όχι γενικότερα, μπήκαμε στην εβδομάδα που αύριο ξεκινάει η ομάδα... Υπάρχει ανησυχία, ξεκάθαρη, ειδικά σχολείς με ανησυχία την υπόθεση, ο μάνατζερ κλωτσάει ιδιαίτερα. Ναι. Ενώ πάω χταχυβλή με τη γνώση, ο μάνατζερ είναι πολύ αρνητικός. Και αυτή πράγματα τα οποία δεν είναι φυσιολογικά. Δεν θα ήταν παράξενο αν χαλούσε αυτή η υπόθεση. Ναι. Δεν θα ήταν καθόλου παράξενο. Νομίζω ότι ψιλοσφίγγει ο κρυός. Είναι η αλήθεια. Όχι ότι ξέρω εγώ θα αλλάξει το νου της ιστορίας του Παναγκολής Μερσίνου, απλά αριθμητικά έχουμε ένα θέμα. Και δύο θέματα, μη σου πω. Και δύο θέματα, ναι. Καλά. Ναι. Ούτως ή άλλως για δύο κεντρικούς χαφάμε, εντάξει. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό. Είναι πολύ κομβικές θέσεις. Πάρα πολύ κομβικές θέσεις για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Οι top επιλογές δεν είναι πάρα πολλές. Και αν αυτή που σε ταλαιπωρεί εδώ και 25 μέρες, ένα μήνα δεν κλείσει, τότε έχουμε θεματάκι. Ναι. Η ομάδα φεύγει την επόμενη Δευτέρα. Είναι ο Δευτέρα, είναι ο Ναι, γιατί τον ανέβει μόνο ο Μίσιτς
δεν το πεις και πολύ καλό πλέον. Δεν υπάρχει ούτε καν ο Μπαλογιάννης, ο οποίος πάει δανεικός στο Βόλο. Πάει δανεικός, ναι. Γιατί λέγαμε τις προηγούμενες λέγαμε εμείς και Μπαλογιάννης. Ναι, σωστά. Και ο Μελιόπουλος θα είναι που είναι τώρα στα γραφεία. Εκεί αναγνωρίζει τον περιβάλλον του. Εντάξει, αλλά επί της ουσίας no half no party. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν ο Πάος μου κλείσει άμεσα παίκτες, θα πάει λίγο πίσω η λειτουργία της ομάδας και παραδείγματος χάρη η απώλεια του Σάχο, που δεν θα έπρεπε να τα ανάψουμε μαύρα, αλλά αν την καλύψεις θα είναι πολύ σημαντική. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος προσέλθει με κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Η απουσία του Κάνιας, η παρουσία του Κάνιας είναι μια ασφάλεια. Δεν υπάρχει ούτε αυτός. Εντάξει, όσο δεν υπογράφουν και αυτοί βέβαια το θέμα είναι ανοιχτό, αλλά... Αυτό θα σου λέγανε, αν πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε έναν από τους δύο στο ταξίδι καλά, στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Υπάρχει και καλά υπάρχει. Ναι. Αλλά λέω τώρα ότι στην περίπτωση της Ισμαήλ Σίλβα σφίχει ο κρυός. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ότι δεν έχει λόγο να έρθει δύο φορές. Θα έρθει για να υπογράψει. Τώρα αφαιρούμε άλλα. Ενώ πάω και θα έχει βρει με την ομάδα. Και υπάρχει και το άλλο. Άντε και πίεσες. Πίεσες με φίλε και λες η ομάδα θέλει αυτό. Πιέζει και η ομάδα και γίνεται το deal. Ε, τι να έρθει ένας παίξε εδώ με μισή καρδιά. Ναι. Δεν είναι σοφό. Δεν, εγώ είμαι κατά αυτής της λογικής. Καλός, χρυσός, εντάξει, έχει μια προοπτική σαν παίκτη, έχει πολύ καλά στοιχεία, αλλά δεν μπορεί να περιμένεις για ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι περιμένεις, Σταύρο, αυτή την εβδομάδα? Κοίτα, σήμερα θα τελειώσει και του Μιχάη τυπικά. Δηλαδή ο Πάοξ αυτό θα πάει υπεργεμάτος στην προετοιμασία. Ναι. Εντάξει. Αυτό το κομμάτι έχει κλείσει. Περιμένουμε αύριο τον Ζίβκοβιτς. Θα κλείσει και αυτός. Ναι. Και υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα που μπορεί να φέρει και κάποια άλλη μεταγραφή άμεσα. Υπάρχει μια κινητικότητα από το πρωί. Επιλογές υπάρχουν, εντάξει, για να μην τρελαθούμε. Επιλογές εννοώντας ότι ο Πάοξ έχει κάνει μια προεργασία, έχει κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις με πολλούς παίκτες. Ωραία, μπορεί να κινηθεί και γρήγορα η διαδικασία. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό το ενδεχόμενο, αλλά πρέπει να παρθούν αποφάσεις. Ναι. Για να κινηθείς γρήγορα πρέπει να είσαι και αποφασιστικός. Αν περιμένουμε τον Ισμαήλ Σίλβα κανένα 25 ημέρο ακόμη, θα πάρουμε με τον Βέμπλουμ πέρσι. Δεν είναι και το πιο σοφό. Σωστό, σωστό. Δεν είναι. Οι δουλειές πρέπει να γίνονται γρήγορα. Ναι, αλλά δεν μπορείς και να υποκύπτεις μέσα εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά σε εκβιασμούς διάφορων μάνατζερ, εντάξει. Το βασικό είναι να θέλει ο παίκτης να έρθει. Αν ο παίκτης πιστεύει ότι δεν είναι για Ελλάδα και είναι για Αγγλία, ας βρει μια πρόταση να πάει στην Αγγλία. Δεν μπορείς να τον παρακαλάς να έρθει. Ναι. Γενικά, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτός που σου αρχίζει τα πολλά μαμού δεν είναι για να του μιλάς. Δηλαδή άμα είναι μαμού, αδερφέ, εντάξει, εγώ και έχουμε να μπω μίλου του Champions League, χάρηκα πολύ, γεια σας. Και δεν είναι ψηλή που έχει δοθεί η κουλούρης. Ωραία, πάω να πάρει και χώρο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο το αριστερό πάκι, τα δύο κεντρικά κάπου εξτρέμ. Είναι και χώρο, είναι πέντε. Τι έχεις να πεις για την πώληση κουλούρη και την παραχώρηση Χαρίση? Κοίτα, για μένα ο Χαρίσης, όσο ευθύνη έχει ο Πάκου που δεν έπαιξε μπάλα μέχρι τώρα, άλλο τόσο έχει και ο ίδιος. Δηλαδή, όταν μετά τη Σεπτική κάνεις μια γεμάτη σεζόν και δεν βγαίνει κάποια ομάδα του Βελγίου να σε αγοράσει, που σημαίνει ότι δεν έκανες και παπάδες, το γεγονός ότι επέλεξε πέρσι ο ίδιος να φύγει, ήταν λάθος του. Ναι. Δεν έπρεπε να φύγει. Έπρεπε να μείνει εδώ και θα έπαιρνε παιχνίδια. Ειδικά στο διάστημα... βέβαια θα έπαιρνε. Ειδικά στο διάστημα που κάνει αυτή την εταιρεία. Εγώ πιστεύω θα έπαιρνε παιχνίδια. Και με τραυματισμούς Βέρμπλουμ και Μαωρίσιο σίγουρα θα παίρνει παιχνίδια. Ναι, και πολλά ναι, παιχνίδια. Ναι, άστο. Πολλά. Θα έπαιρνε 10-12 παιχνίδια. Εντάξει. Εκεί πήρε 20. Σε μια ομάδα πολύ χαμηλής. Καπέλο δεν παίρνει. Εντάξει. Ο Πάοκ τον έδωσε ελεύθερο στον Ατρόμητο. Mm-hmm.
αλλά διατηρεί δικαίωμα τελευταίας προσφοράς αν πουληθεί και έχει μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή αν έρθει μια ομάδα και δώσει 1 εκατομμύριο και πάω τον θέλει, με 1 εκατομμύριο τον παίρνει. Εντάξει. Να το ξαναγοράσει δηλαδή, να το ζήσουμε και αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια, για το Χαρίση που για μένα σε επίπεδο στοιχείων ήταν ο πιο top παίκτης της ηλικίας του, δεν έχει παίξει τίποτα από αυτό που περιμέναμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τον Ευθύμη. Για τον Κουλούρη, ο Κουλούρης είναι το αμέσως ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή σε επίπεδο στοιχείων δεν είχε αυτά που είχε ο Χαρίσης. Δούλεψε, έκανε τη δουλειά όπως έπρεπε, έκανε μια χρονιά που έπρεπε, μπορούσε να πάρει να την εισπράξει, την εισέπραξε, πήρε ένα ποσό πολύ σημαντικό και πάμε παρακάτω. Δεν και, είναι πάντως και πολύ εύκολο Σταύρο το Γαλλικό Πρωτάθλημα. Αυτό θα έλεγα και η επιλογή του πρωταθλήματος. Δεν είναι, είναι μυστήριο πρωτάθλημα. Έχει ενδιαφέρον. Ναι, παιδιά, αλλά άμα κάνει μια σεζόν με 30 συμμετοχές, 10-12 κόλ, έφυγε. Καλά λέει. Έτσι είναι. Δεν είναι, είναι τώρα το Βέλγιο που είναι κοροϊδία και όποιος τσιμπήσει. Η Γαλλία είναι σημαντικό πρωτάθλημα. Ναι. Η Τουλούς είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, έχει μια ιστορία, έχει ένα ειδικό βάρος, δεν είναι σε πολύ καλό μομέντο. Δεν είναι σε πολύ καλό μομέντο. Αλλά έχει και την ιστορία και τη συνέπεια. Και βγαίνει και, και βγαίνει και στην αγορά και δίνει 3,5 εκατομμύρια και παίρνει τον πρώτο σκορ του ελληνικού πρωταθλήματος. Τους 3 ετών. Κάτι λέει γι' αυτό. Ναι, κάτι λέει. Ναι. Ο Χουλούρη τα λεφτά δεν μπορούσε να φτιάξει παραπάνω ο ΠΑΟΚ. Στην αγορά τα πράγματα είναι απλά, παιδιά. Αν αυτή τη χρονιά την έκανε με τον ΠΑΟΚ, με 25 γκολ στα 23 του, ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε 10 εκατομμύρια. Τη στιγμή που το έκανε με τον Ατρόμητο, θα πάρει 3,5 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Δεν, ούτε, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Μάλλον υπάρχει τεράστια διαφορά που να κάνει μια καλή χρονιά με τον Ατρόμητο και να κάνει μια καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Σταύρο, στο θέμα Κουλούρη. Και μέσα στη χρονιά που πέρασε, ρε παιδί μου, και με τη χρονιά που έκανε μέσα στον Ατρόμητο, υπήρχε ποτέ σκέψη επιστροφής και από τις δύο πλευρές? Ποτέ. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να εισπράξει τα λεφτά της υπεραξίας του Κουλούρη, φοβούμενος ότι δεν θα πάρει το χρόνο συμμετοχής, έχοντας 3 ίδια project με άκφωμη της Βιντέσκη. Mm-hmm. Ο Κουλούρης ήξερε ότι και αυτός πρέπει να εισπράξει κάτι από αυτή τη χρονιά. Αλλά και το άλλο, ότι σε περίπτωση που στράβωνε η χρονιά και έπαιζε, θα ήταν ο πρώτος που θα φάει τον Πινελίκη, γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι. Και οι δύο πλευρές λοιπόν είχαν ξεκάθαρο στο μυαλό τους ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Εδώ και καιρό μάλιστα, όσο τώρα. Ναι, mm-hmm. Οπότε από το αυτή την εξέλιξη είναι... όλοι ικανοποιημένοι. Ναι, όλοι είναι ικανοποιημένοι. Mm. Αυτό που σήμερα στραβώνει είναι το Καντουρί, η πώληση. Όσο δεν κλείνει χάφο ΠΑΟΚ, καλά που στραβώνει, λέω εγώ, mm-hmm. Μα που πεις τώρα είναι χάφο Καντουρί. Για μένα οχτάρι μου. Δηλαδή πραγματικά, αλλά τώρα μετά από 3 χρόνια να πεις οχτάρι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Αλλά γενικά, επειδή η Καντουρί είναι ένα 8-10, χωρίς νούμερα. Εντάξει, και η Μολυσίμα είναι ένα 8-10, χωρίς πολύ μεγάλα νούμερα. Δηλαδή, και με λιγότερη εμπειρία θα πει κάποιος άλλος. Ναι, εντάξει, βέβαια με μεγαλύτερη προοπτική. Mm-hmm. Ας τραβώσει του Σίλβα, κράτα τον Καντουρί και πάρε κανένα δύο ακόμα στα στοιχεία που θέλεις ακριβώς. Πάρε και Σάχοφ, πάρε και Κάνιας και έκλεισε Σταύρο. Μην το κουράζεις πολύ. Πάρε κράτα Καντουρί, πάρε Σάχοφ, πάρε Κάνιας και μαζί με Μίσιτσα γυρνάει και ο Μαουρίσιο και ο Βέρμπλουμ, 6 χάψου βγάλα. Τι άλλο θες? Εντάξει, θέλουμε έναν πιο top. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και να κρατήσει έναν Αμπισκάνια Σάχο, ακόμα και να μείνει ο Καντουρί, θα πρέπει να πάρεις έναν top ποδοσφαιριστή, έτσι ώστε να αποτελέσει το δίδυμο του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μισό της σεζόν μαζί με τον Μαουρίτσιο. Και να πάρεις το ποδάσμα και το Κύπριο. Αλλά ξέρετε, θα ξεκινήσει στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάμε φέτος ότι έχουμε 10 derby play-off από το Μάρτιο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα τι και πώς, τι να πω. Είναι λίγο τα πράγματα μυστήρια. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει αποκτήσει το Ροδρίγο, έχει καλύψει το δεξί του μπακ. Έχει καλύψει τη θέση των στόπερ,
με την ανανέωση του Βαρέλα και την απόκτηση του Μιχάη. Άρα έχει τέσσερις οι δύο προοπτικές μαζί με τον Ίγκασον ο Μιχάη. Πολύ μεγάλη προσυλλογιακά ο Ίγκασον βέβαια. Και από εκεί και πέρα έχει πάρει και το Μελιόπουλο, ένα παιδί διχίλιαρος αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όχι, πιο μικρός είναι, πιο μικρός. Θα σας πω. Διχίλιαρος, τι είναι. Αυτοκίνητο είναι. Όχι, δεν γεννηθείς. Ναι. Απλά είναι το διχίλιαρος. Διχίλιαρος, Σταύρο, 22 Μαρτίου του 2000. Μάλιστα. Ναι, στα 19 μεγάλα τεκμήρια έχει. Ναι, απ' την 19 χρόνια δεν πάω πάνω. Όσα στοιχεία εκεί να έχει. Όσα στοιχεία εκεί να έχει. Δεν μπορείς να βασιστείς πάνω του με τίποτα. Κοίτα, και Μιχάλη διχίλιαρος είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, 98 είναι λάθος κάνω. Ναι. Έχει κάνει και γεμάτες σεζόν όμως, έτσι δεν είναι. Κοίτα, αν δεν είχε τραυματισμό φέτος θα είχε δύο σεζόν γεμάτες. Ναι. Για στόπερ είναι κάτι πολύ σπάνιο, επειδή ακούω διάφορα. Ωραία, για τον Μιχάη και τον Πύρο Παόφ και τα λοιπά. Κάτι και σουφάκια του Μαρινάκη ειδικά τα λένε. Εδώ στην πόλη έχουμε αρκετά. Και οι συμπλεγματικοί των τριών χαμένων τελικών, το είχαν και από το Σέλιδο χθες. Ο Μιχάη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη γενιά του, μάλλον στη γενιά του, στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν ψάξεις με τα κιάλια ποιοι είναι οι παίκτες προοπτικής, είναι αυτός ο μοναδικός που παίζει σε ομάδα που μπορείς να αποκτήσεις. Οι άλλοι είναι σε ομάδες μεγάλες, δηλαδή είναι ο Λιμιός 98, ξέρω, είναι ο Γαλανόπουλος 98, είναι ο Ολυμπιακός, έχει κανέναν. Κανέναν. Ωραία. Τέλος πάντων, δεν υπάρχουν. Λοιπόν ο ΠΑΟΚ αγόρασε τον μοναδικό παίκτη ειδικά στα στόπερ, που είναι παίκτης προοπτικής από το ελληνικό πρωτάθλημα. Και όταν εννοώ παίκτης προοπτικής. Όταν πριν τα 20 χρόνια έχει ήδη 50 συμμετοχές στη Super League σαν στόπερ. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέω. Ο στόπερ οριμάζει μετά τα 23-24 χρόνια του. Ναι. Εντάξει. Όταν έχεις 50 συμμετοχές ήδη. Όταν είσαι ήδη παίκτης εθνικής ανδρών της Αλβανίας. Η οποία Αλβανία δεν είναι με τόσο κολκούστα. Η Αλβανία είναι μια καλή εθνική πλέον. Μια χαρά εθνική είναι. Ναι, εντάξει. Όταν έχεις τη βάση χαρακτηριστικών που χρειάζεται ένα στόπερ για να γίνει top. Δηλαδή καλό ύψος, ένταση στα μαρκαρίσματα, κάθε το τεχνίδι και ταχύτητα. Γιατί κάπου διάβαζα σε ένα τέτοιο, είναι πολύ αργός, λέει, γραφέρα δικός μας στο τσακάλι, στη σελίδα του ΠΑΟΚ 24, είναι αργός, δεν τον έχει δει ποτέ τον Μιχάη, εντάξει. Το μόνο που δεν είναι, είναι αργός. Ωραία. Όταν έχει λοιπόν αυτή τη βάση, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αφήσει από τον παίκτη να πάει αλλού. Ωραία. Πάνω σε αυτά τα στοιχεία μπορεί να γίνει top ποδοσφαιριστής. Μπορεί και να μην γίνει. Έτσι είναι η κινήση του προοπτικούς. Και σε μια ομάδα, εντάξει, Σταύρο, που είχε δουλίτσα στον Πανετολικό, δεχόταν επιθέσεις ο Πανετολικός, όσο ναι, να πεις. Δεχόταν, ναι, αλλά όταν είχε την μπάλα στα πόδια της σε παιχνίδια που ήταν... Γιατί αυτό είναι το κριτήριο, δεν είναι η πίεση που δέχεται. Το βασικό είναι ότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε την μπάλα στα πόδια της. Ναι. Έκανε build-up. Καταλαβες. Ξέχωρα τώρα στο τέλος της σεζόν δέχτηκε κάποιες συντριβές που δεν έχει να κάνει με τον Μιχάη μόνο, που έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Ήταν μια soft ομάδα γενικά. Ωραία. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ πήρε έναν παίκτη προοπτικής. Ωραία. Και είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή την χρονική στιγμή. Μπορεί και ο καλύτερος. Αν είχε γεμάτη σεζόν και δεν είχε τον τραυματισμό, δηλαδή στην Under 21 κατηγορία είναι τέταρτος σε συμμετοχή φέτος. Ωραία, σε παίκτη Under 21 στη Super League. Ναι. Είχε τον τραυματισμό. Πέρσι ήταν νούμερο 1. Έπαιξε σχεδόν όλα τα παιχνίδια, 30 παιχνίδια νομίζω έπαιξε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ως ποδοσφαιριστής. Και είναι από αυτές τις κινήσεις, ρε φίλε, που... Είναι ένας πολύ καλός νεαρός ποδοσφαιριστής που προέρχεται από το ίδιο πρωτάθλημα με καλά στοιχεία, με γεμάτες χρονιές. Είναι από τις κινήσεις που κάνουν οι περισσότερες μεγάλες ομάδες από τα θύματα τους. Έτσι μου δείχνει εμένα. Το αν θα βγει είναι άλλη κουβέντα, έτσι. Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα. Ναι. Και επειδή είναι μια κουβέντα και για τον Μιχαηλίδη, που για μένα είναι top talent. Ο Μιχαηλίδης, αν θα πάει τελικά στο Αγρίνιο, ωραία, μάλλον θα πάει, θα πάρει συμμετοχές εκεί. Ναι. Ο Μιχαηλίδη. Αν τον κρατούσαμε εμείς πέμπτο στόπερ, τέταρτο πέμπτο στόπερ, δεν θα έπαιρνε συμμετοχές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμη το κλαμπ δεν είναι έτοιμο να δώσει direct συμμετοχή στα δικά του παιδιά.
ό,τι υπεραξία έχουν πάρει παιδιά από τις ακαδημίες, την έχουν πάρει μετά από δανεισμό. Δηλαδή, ο Πέρκας έφυγε στην Πορτογαλία για να γυρίσει εδώ, να γίνει βασικός. Ωραία. Ο Γιαννούλης έφερε πρόταση από τη ΡΕΝ 2,5 εκατομμύρια, όντας βασικός στον Ατρόμητο. Ναι, ο Κουλούρης πουλήθηκε 3,5 εκατομμύρια, όντας βασικός στον Ατρόμητο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο ψυχισμός στον ΠΑΟΚ. Κάτσε γιατί ήρθε κάτι, ένα μήνυμα. Όλα καλά. Όλα καλά. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος να κάνει αυτό το πράγμα είναι γεγονός, εντάξει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δώσει ο ίδιος υπεραξία σε παίκτες των ακαδημιών. Και οι επιλογές που έχεις αναφέρει τους είναι δύο. Ή τους πουλάς πριν τους βάλεις να παίξουν, ως top ταλέντα, που μπορούν να πιάσουν ξέρω εγώ 200-300 χιλιάδικα και μια μεταπολιτική αξία, ή τους δίνεις δανεικούς αλλού και να πάρουν υπεραξία. Και εκεί να επιλέξεις αν κάνουν για σένα ή τους πουλάς χωρίς να έχουν παίξει εσένα. Γιατί ο ΠΑΟΚ ρίχνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, εντάξει, στην Ακαδημία. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Πρέπει κάπως να ρεφάρει. Από την άλλη, βέβαια, έχει και πολλά παιδιά τα οποία δεν πρέπει να χαθούν. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 3 στο Βόλο. Ο Διαμαντής, ποιοι πήγαν, ο Τσαούσης. Διαμαντής, Τσαούσης και ο Μπαλογιάννης. Και ο Μπαλογιάννης. Ο Μπαλογιάννης, ο οποίος είναι top παίκτης, εντάξει. Ναι. Πάει ο Χαρίσης, ο κοινωνικός ελεύθερος, αλλά κρατάμε έναν έλεγχο. Ναι. Πάει στον Ατρόμητο. Ωραία. Μήπως λοιπόν, επειδή λένε διάφορα τα γιουσουφάκια, ωραία, οι γκόμενες του Ευάγγελου, γιατί αυτές είναι. Καλά το θέσεις, ναι. Πιστεύω και όλα που σε λέγει 100% πλέον. Το γιουσουφάκι ήταν πολύ light. Ναι. Τώρα είναι σωστά. Ναι. 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 Επειδή λένε διάφορα, τι να κάνω εγώ που είμαι γεμάτος περιουσιακά στοιχεία γιατί επένδυσα. Να κάνω 70 άτομα ρόστερ. Επειδή το λένε αυτοί. Επειδή το λένε αυτοί. Ή παίρνω δανεικούς αλλά τους χρόνους ελεύθερους από τη μία και οι άλλοι παίρνω μόνο και δεν επενδύω ποτέ. Με 6 μήνες συμβόλαιο, αυτό το κορυφαίο όλων. Μεταγραφή με 6 μήνες συμβόλαιο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ναι. Ναι, αλλά Σταύρο, ανανέωσε ο Φορτούνης όμως. Που αρνήθηκε ο Ολυμπιακός 58 πρόταση εκατομμύρια από τους Chicago Bulls. 14 εκατομμύρια έχει τελευταία από τη West Ham, αλλά δεν τα λέτε. Καλά. Δεν τα λέτε. Εντάξει. Δεν τα λέτε. Εντάξει, εγώ ήθελα να πήγε το Φορτούνης. Γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει πολύ τιμό έδαφος, αλλά από εκεί και πέρα και αυτός δεν μπορεί να κλείσει μισή κανονική μεταγραφή. Δηλαδή ουσιαστικά αδειάζει το ρόστερ του της Νότιχαμ. Σου πανί δεν έπαιζε ποτέ. Ένα χρόνο εκτός είναι. Σχεδόν. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Ξεσκατάω το ρόστερ της Νότιχαμ, πάω στον Ολυμπιακό. Και τον Ολυμπιακό στην Νότιχαμ. Το κάνω και αντίστροφα. Έχουν πάει ο Κόσμος και ο Κοσμάκης. Στην Νότιχαμ. Οι οποίοι είναι στους δρόμους, δεν ξέρω αν το ξέρεις Σταύρο. Όχι, από χαρά ρε φίλε. Έχει δώσει χαρά πάλι στην πόλη, στην ομάδα. Και τέτοια γραφεία και... Όχι, ρε, οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι εκεί. Έχει γραφτεί αυτό το πράγμα. Δεν πήγανε στην Νότιχαμ με αποστολή και ήταν ευτυχισμένοι και οι οργανωμένοι. Μπήκε μια τάξη στην ομάδα μας και είμαστε χαρούμενοι. Ναι, ρε. Δεν το είχε στο γάμο. Δεν το διάβαζε. Είχε ολόκληρη δημοσιογραφική αποστολή, ρε φίλε. Και κάνει πράγματα και για την πόλη μας, βοηθάει φτωχούς και αυτά. Ο Τζον, ο πρόεδρος του Σέρφου, ξέρω εγώ. Αυτά είναι τα ωραία, Σταύρο. Αυτά είναι τα ωραία. Εντάξει. Τέλος πάντων, με τα πολλά, κανείς δεν έχει δυστυχεί ουσιαστικά. Και την ΑΕΚ βλέπω ότι έχει πάλι τώρα... Άστο, Σταύρο, η ανησυχία έγκυται στο ότι έχουμε μπροστά μας το Champions League. Εκείνη το θέμα. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα. Όχι, δεν είμαστε καλά. Μην λέμε τώρα χαζά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Δηλαδή, φαντάζομαι ένα ΠΑΟΚ όπως είναι τώρα να έχει εγγυημένη συμμετοχή στους ομίλους του Europa League, σου λέω εγώ. Γιατί για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε εγγυημένη στο Champions League δεν θα γίνει ποτέ απλά. Πόσο πιο ήρεμη θα ήταν όλη η κατάσταση. Γιατί βλέπεις ότι οι άλλοι δεν ενισχύονται, αλλά το θέμα είναι ότι 5 ή 6 Αυγούστου θα παίξεις τον πρώτο τελικό. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό έχω ξεκαθαρίσει αν πρώτο παιχνίδι είναι εντός ή εκτός. Νομίζω πως όχι. Αυτό δεν προκύπτει με την κλήρωση, παιδιά. Δεν προκύπτει πάντα, όχι. Ναι. Όχι. Τέλος πάντων,
αυτό εδώ για δικιά μου ενημέρωση. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά. Τώρα περιμένουμε να δούμε πότε θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ αν θα πάψει την περίπτωση της Μαριστέρφα ή θα περιμένει. Έχοντας βρει, να έχει βρει, δηλαδή όταν γράφτηκε ότι θα κλείωσε, θα βρει και ο ΠΑΟΚ με την πρόσβη. Κανείς δεν περίμενε να κλείσει με τον ΠΑΟΚ. Γιατί κάτι τέτοιο δεν είχε φανεί στις αρχικές κουβέντες. Δεν είχε φανεί κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι μία αυτή. Δεύτερη, τι αντανακλαστικά θα βγάλει ο ΠΑΟΚ, γιατί πιέζει ο χρόνος πλέον. Τρίτο, να κλείσουν τα θέματα σήμερα του Μελιόπουλου τυπικά, του Ζίφκοβιτς αύριο, του Μιχάη σήμερα. Ωραία, τα γύρω-γύρω. Και απομένουν ουσιαστικά πέντε κινήσεις, οι οποίες θα κλείσουν το ρόστερ. Ένα αριστερό μπακ, δύο κεντρικά χαφ, ένα εξτρέμ και ένα αριστεροπόδαρο κατά βάση και ένας σεντρεφόρ. Αυτές είναι οι εκκρεμότητες του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, ο οποίος νομίζω πότε κάνει πρώτη, 26. Πρώτη κάνει αύριο. Τετάρτη. Συγκεντρώνονται από αύριο. Σηματολογικά, προπόνηση Τετάρτη. Ναι. Ας σηματολογικά, προπόνηση την Τετάρτη. Τετάρτη. Ναι. Πρώτη προπόνηση Τετάρτη λοιπόν. Έχουμε τα θεματάκια μας. Μάλιστα. Ωραία. Πρέπει να τα λύσουμε. Ωραία, Σταύρε. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Αυτά, παιδιά. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Bye. Λοιπόν, bye. Αυτά από τον Σταύρο Κόλκα. Είναι τα ζητήματα, είναι αρκετά φίλε. Όπως και το κάνουμε. Έχει, μια ωραία, έχει πολύ ωραία πράγματα που έχει πει ο Λουτσέσκου και το Σαββίδι. Θα πούμε μετά. Ναι, ναι. Πάμε διάλειμμα. Στοίχημαν.gr μαζί μας. Έχω παίξει μια δελτιάρα, Νίκο. Έλα. Υπομονής. Υπομονής. Δηλαδή. Τι, μακροχρόνιο, καταχρόνιο. Α, καλά. Okay. Ναι. Το οποίο θα ξεκινήσει καλά. Ναι. Με κατάκτηση Ουρουγουάη, Κόπα Αμέρικα. Άρα δεν είναι πολύ μακροχρόνιο, εντάξει. Και Αιγύπτου, Κόπα Αφρικα. Και μετά έχουμε... Φαβόροι, αμφότερες νομίζω. Όχι γκραν φαβόροι, αλλά οκ. Η Αίγυπτος είναι γκραν, στην Αίγυπτο γίνεται το κοπάδι. Σωστά, σωστά. Αν και εκεί ο Άρντα λίγο τα μπέρδεψε αυτά και θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Που δεν είχε αυτή τη φορά άδικο ο Άρντα. Δεν έκανε και κάτι. αυτή τη φορά είμαι ο Άρντα, πρώτη φορά. Ωραία. Λοιπόν, και Αναδομό μαζί μας. Η Αναδομό στα νέα της γραφείας στο Φίνικα μπαίνει στο www.anadomo.gr και βλέπετε όλες τις προσφορές που έχει για την ανακαίνιση και την ανανέωση του σπιτιού σας. Πάμε στο διάλειμμα γιατί τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Έχει ένα παιχνίδι στη Air Sports 3-3. 3-3 στο Μίνσκ. Λευκορωσία εναντίον Ολλανδίας. Ναι. Νόμιζα στο αρχικό πλάνο, νόμιζα ότι είναι αυτό που γίνεται στη Ρόδο. Που δεν ξέρω αν τελείωσε. Που ήταν με του Νίκου Γκάλι και όλα αυτά. Ναι. Τελείωσε. Αυτό ήταν το Σαββατοκυριακό. Okay. Και μετά βλέπω Μίνσκ 2019 και λέω μπράβο. Ο Μπόγρης κατέβαινε σε ένα 3-3. Μαζί με κάτι εθνική ομάδα και τέτοια. Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί, λίγο δύσκολο τώρα. Okay. Αυτό αναπτύσσεται πολύ, να ξέρεις. Έχει... πάλι κάτι πρέπει να στείλαμε, ναι. Χωρίς Μπόγρη όμως. Έχει το ενδιαφέρον του, εντάξει. Ρε φίλε, σαν το 3-3 έχει το πιο ωραίο. Πάντα αυτό δεν παίζαμε όταν ήμασταν μικροί. Αυτό ήταν το πιο ωραίο. 3-3. Και άμα έρχονταν κανένας άλλος, ξενερώναμε κιόλας. Δεν είχαμε να βρούμε 8. Όχι αυτός που ερχόταν, ήταν κανένας εκστρατής που δεν την έβρισκε και τέτοια. Τέλος πάντων. Πάντα βρισκόταν κάποιος και έλεγε να παίξουμε σε όλο το γήπεδο. Τι λες, ρε φίλε. Σε όλο το γήπεδο. Καλοκαιριάτικα. Για να παίξουμε σε όλο το γήπεδο. Θα έπρεπε να είναι τσεκαρισμένοι και οι 10 ότι μπορούν να βγάλουν όλο το γήπεδο, γιατί αλλιώς δεν. Δεν είναι και ποδόσφαιρο το κάθεσαι πίσω. Πρέπει να το τρέχει. Όχι. Δεν είμαστε για όλο το γήπεδο. Είμαστε ξεκάθαρα για 3-3. Κερδίζει πάντως η διοργανώτερη Λευκορωσία μέχρι ναι. Στην υπερδύναμη Ολλανδία Αστέριο. Δεν θα προσφέρουμε άλλη ενημέρωση, να ξέρετε. Για το παιχνίδι αυτό. Το παίζει live, ρε φίλε, στοίχημα. Γιατί όχι. Θα μας πεις τι γίνεται με τον Άρντα τώρα. Έχει φάει τζάμπα λάσπη. Πιστεύω, φίλε, και πρώτη φορά έχει φάει λάσπη. Ναι. Δηλαδή, με βάση αυτά που δημοσιοποίησε η κυρία αυτή. Μάλιστα. Η Μερχάν Κέλλερ. Μάλιστα. Μοντέλο από την Αίγυπτο. Μοντέλο από την Αίγυπτο. Που μένει στο Κατάρ. Μοντέλο, δηλαδή, εντάξει. Όχι κάτι το αμάν. Ναι. Δεν δηλαδή. Εντάξει. Για κάτσε να δούμε το Instagram τη. Περίμενε. Ρε φίλε, να κάνουμε live ρεπορτάζ. Μερχάν Κέλλερ. Πολύ ωραία. Μερχάν Κέλλερ. Κάνει το ρεπορτάζ. Λοιπόν. Ναι, για πες. Την είπε, ρε φίλε, ο Άμπρ, έλα στην Ελλάδα. Ναι. Του λέει και αυτή, θα δω, λέει, αν θα έρθω τα Χριστούγεννα. Ποια Χριστούγεννα, ρε φίλε, τώρα σε θέλει ο Άμπρ. Τα Χριστούγεννα. Τώρα και εγώ. Γιατί λέει, πιθανότατα θα περάσω, λέει, το καλοκαίρι καταρχάς, στο Παρίσι. Καταρχά, μοντέλο με 208.000 followers. Εντάξει, είναι. Πόσο το χολογιά. 208.000. Τίποτα. Τι ρε φίλε, ο Κόλκας μπορεί να έχει περισσότερους. Και όντως σιγά.
Έχω τουλάχιστον 10 γνωστές μου που έχουν 20.000 και πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, και για συνέχισε. Λέει αυτή θα πάω στο Παρίσι. Γράφει ένα χαμογελάκι ο Άμρ ότι δεν το είδε, ρε παιδί μου. Okay. Και μετά από λίγο επανήλθε ο Άμρ και λέει: μπορείς να έρθεις, σε παρακαλώ. Ευγενικότατος. Αιγύπτια δεν είναι οι φίλοι. Ναι. Στα αγγλικά γιατί η κουβέντα. Καλή ερώτηση αυτή, ε. Κοίταξε, προφανώς για να μπορεί να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Έχει κάτι okay. αναρτήσει εδώ στα. Αλλά δεν μπορούσε να κάνω ρεπορτάζ στα αιγυπτιακά. Οι αναρτήσεις αυτηνής, ναι, είναι αυτά. Ναι, αυτηνής και υποτίθεται. Τη... αποκαλύπτει τη τα. Που δέχτηκε. Ναι, από Ουάρντα, Αχμέντ Χασάν Κόκα του Ολυμπιακού και άλλους δύο. Το Μαχμούντ Χαμντί Αλ Γουένς και τον Αϊμάν Ασράφ. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω λίγο κάτι. Η τύπησα είναι μοντέλο, έτσι, και τις έχουν στείλει στο Instagram διάφοροι ποδοσφαιριστές. Ναι. Πέφτω από τα σύννεφα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Όχι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που είμαι με τον Άμρο Άρντα. Και τελευταία. Κοίταξε, αν η κουβέντα είναι αυτή που βλέπουμε. Αν η κουβέντα είναι αυτή. Ναι, αν υπήρχαν τώρα... και άλλα μηνύματα. Δεν μπορώ να διαβάσω τα αραμαϊκά και αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Αν η κουβέντα είναι αυτή που υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24, δίνω δίκιο στον Άμρ. Τι. Αν υπάρχουν μηνύματα που δεν τα ξέρουμε. Ναι. Μπορεί να δώσει με δίκιο και στην κοπέλα. Δεν λες και την κοπέλα σε αυτή την συνομιλία αρνητική. Δηλαδή, θα την έλεγες πρόσχαρη. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι να πεις, δηλαδή, ξέρεις, σε τέτοιες συνομιλίες καταλαβαίνεις ποτέ είναι ότι δεν θέλει να σε πρίξει άλλο. Το Δεν είναι σαν τη δικιά μας την. Τραϊάννα. Την Τραϊάννα. Τραϊάννα λίγο μου κάνει δικιά σου. Τραϊάννα λίγο μου κάνει. Με 208.000 followers τώρα, σε παρακαλώ. Και είναι μοντέλο. Ο Άρντα πόσες followers έχει, ρε φίλε, δεν έχει 10 εκατομμύρια. Νομίζω είναι στο 1 εκατομμύριο. Γιατί λέμε τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει. Για δες, το έχει ανεβάσει γιατί το έχει ρίξει στο Instagram. Γιατί το χάκαραν. Μπα όχι. Καημένος. Του το χάκαραν. Αυτό, ναι. Το ταλέντο αυτό. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά. Και με το Instagram, προσέξτε γιατί υπάρχουν ορισμένες που δημοσιοποιούν τις συνομιλίες. Ναι. Μην κλείσει κανένα σπίτι σας. Τον Ουάρντα, ρε φίλε. Είναι παιδί για υιοθεσία μας, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί να ησυχάσει ποτέ. Δεν θα απασχολήσει τον ΠΑΟΚ. Εκτός αν βρεθεί κάποια ομάδα να κάνει κάποια πρόταση προκοπής, δεν θα είναι. Ο Ουάρντα τη χρονιά τελείωσε ανατρόμητο, ε. Ναι. Που είχε τα σκηνικά εκεί πέρα με την ΑΕΚ και με όλα αυτά, ε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ούτε στην Ολλανδία θα είναι ο Ουάρντα. Αν δεν πουληθεί. Συνέχεια το έπαιξε από το παιχνίδι. Έχει εικόνα. Έπαιξε αλλαγή. Δεν είδα το μάτς, αλλά έπαιξε. Το δεν ξέρω αυτό το σκάνδαλο που λέει ότι είχε να στατώσει στην Αίγυπτο. Αυτό με την τύπηση αυτή. Εντάξει, λίγο τα φούσκωσαν ορισμένοι. Σκάνδαλο και χαμό στην Αίγυπτο κτλ. Okay. Τέλος πάντων, αυτό λέμε ότι αν η κουβέντα είναι αυτή που βλέπουμε στα αγγλικά, είναι πολύ normal τα πράγματα. Αν τώρα. Έλα, δεν βρήκαν τον Άρδα. Εντάξει. Άλλη κουβέντα. Γιατί δεν δημοσιοποίησε τη συνομιλία με τον Κόκα. Το δικό μας το παιδί πάλι. Σωστά. Κόκα ποιος είναι, ο Χασάν θέλει. Ο Χασάν. Να το λες όπως. Κόκα είναι. Κόκα είναι. Ναι. Ανεξάρτητα. Έχει χαθεί από Ελλάδα. Ναι, ως Χασάν. Ως Χασάν, κάτι κάπου διάβασα ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να. Τον πουλήσει. Ενδιαφερθεί και πάλι για την περίπτωσή του. Πόσα γραμμάτια. Τι ωραία πράγματα. Τέλος πάντων. Είχαμε σήμερα την ανακοίνωση τη ανανέωση συνεργασία με τον Ντίμα Φιλίποφ. Αναμενόμενο, νομίζω. Ναι. Ναι. Αναμενόμενο. Από τη στιγμή που έμεινε και ο πατέρα του, έμεινε και ο Ντίμα. Και ο πατέρα του να μην έμεινε, νομίζω ότι ο Ντίμα θα έμενε. Έτσι νομίζω. Αλλά και ένα εγώ. Παραπάνω αφού. Έτσι νομίζω και εγώ. Οπότε κλείνει ακόμα ένα κομμάτι του ρόστερ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, εκεί μένουν δύο νομίζω ή τρεις. Δεν ξέρω. Σημαντικές κινήσεις. Μα τα έλεγε το προηγούμενο εβδομάδα. Μπερδεύω πάντα του ακραίου και αυτά εκεί είναι που τα χάνω. Αλλά ας πούμε ότι του λείπουν δυο σκόρερ για να είμαστε κομμάτι. Ναι, 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 ναι. Αυτό του λείπει. Να τελειώνει τι φάσει. Θα... Ακριβώς, ακριβώς. Δυο επιθετικοί. για να τελειώνει το θέμα αυτό. Έτσι, θα πρέπει μια φορά να μας εξηγήσει ο Ραφαήλ ακραίος και διαγώνη. Δεν θα το καταλάβω. Είναι η extreme. Θα μας πείτε, φίλε, ότι η διαγώνη είναι η extreme. Είναι ο μπακ, ας πούμε. Ο ακραίος είναι ο φορ, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Okay. Ο κεντρικός τι είναι. Μπορεί. Okay, γιατί να σου πω αλήθεια. Εγώ... Όχι, κεντρικός είναι εύκολο να καταλάβουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Εγώ με μπερδεύουν όταν ξέρει γίνεται ακραίος εκείνο. Ακραίος και διαγώνιος. Οι αλλαγές που πάνε τέλος πάντων στην άμυνα και δεν ξέρω εγώ τι, εκείνο που πάει στο 4 και ήρθε και δεν ξέρω εγώ τι. Και τον ακραίο του διαγώνιο δεν του καταλαβαίνω ποτέ. Να ξέρει. Ποτέ. Δεν μπορώ να του διακρίνω. Αλλά οι κινήσεις τέλος πάντων που έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι ένα κεντρικό, αν δεν κάνω λάθος, ένα ακραίο και ένα διαγώνιο. Που είναι κινήσεις σημαντικές, έτσι. Δεν είναι δηλαδή συμπληρωματικές κινήσεις. Μέχρι τώρα, οκ, κράτησε το Φιλίππο στην ανακοίνωση. Έχει προκύψει και άλλες έτσι ανανεώσεις μέσα στην ομάδα, αλλά οι περισσότερες είναι. Έμεινε και ο Τερζής. Ανανεώσεις τέλος πάντων, ναι. Βάθος ρόστερ. Τώρα οι επόμενες κινήσεις έχουν να κάνουν
με σημαντικούς παίκτες που να ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας, τέλος πάντων. Έχει πει πολύ ωραία πράγματα ο Λουτσέσκου. Έχει πει ωραία πράγματα ο Λουτσέσκου. Ναι. Θα διαβάσω μόνο δύο-τρεις ατάκες της υπόλοιπης. Μπείτε, διαβάστε. Είναι για τον Ιβάν Σαββίδη η κουβέντα, όλη. Στη γνωστή ρουμάνικη σου σελίδα Sport. Πρέπει να έχει συνεργασία με τον Λουτσέσκου, γιατί κάθε 10 με 15 μέρες παίρνουμε μια θέση τώρα, παιδί μου. Okay. Μεταξύ άλλων, είπε: θυμάμαι μετά από ένα παιχνίδι που κερδίσαμε με 3-0 και απέμειναν 3 γύροι μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. 3 γύροι. Ναι. Λίγο δύσκολο. Ναι. Okay. Μάλλον 3 αγωνιστικές θα είναι. Ναι, ναι. Μας τηλεφώνησε και μας τα έψαλε. Μας είπε πως δεν μπορούσαμε, πως δεν κατάλαβε τι είδους ποδόσφαιρο παίξαμε και είχαμε κερδίσει 3-0. Ωραία. Πολύ ωραία. Τι άλλο είπε. Βλέπουν οι παίκτες μου ότι δεν κάνω ό,τι μου λέει ο ιδιοκτήτης, καθώς έχω πάρει την ελευθερία κινήσεων όσο είμαι υπεύθυνος εγώ για τα αποτελέσματα. Αλήθεια είναι αυτό. Και θα πρέπει, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, αρκετοί άνθρωποι δεν συμφώνησαν. Τότε σε μια ομιλία του, ο Ιβάν Σαββίδης είπε: ο Ρασβάν είναι ο προπονητής και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν. Αν κάποιος από εσάς θέλει να πει κάτι ή δεν συμφωνεί, μπορεί να φύγει από εδώ. Είναι ο προπονητής που έχουμε την ανάγκη και την υποχρέωση να τον στηρίξουμε. Καλά, εντάξει. Το τι μπορεί να λέγεται σε τέτα-τέτ συζητήσεις των δύο, ή μάλλον σε τέτα-τέτ συζήτηση τώρα. Αν μιλάει στο περισσότερο Σαββίδης, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά μιλάει λίγο περισσότερο από τους άλλους. Ναι, νομίζω ότι είναι πράγματα που καταλαβαίνετε πως δεν μπορούμε να βγούμε προς τα έξω. Έτσι, το τι συζητιέται. Όχι, απλά μπορούμε να καταλάβουμε το ύφος της κουβέντας. Δηλαδή, όταν σου λέει ο προπονητής ότι είχαμε κερδίσει 3-0 και λέει και μέσα σε κάποια φάση, λέει για μια συνάντηση που νομίζω ήταν πριν το τελικό, κάπως έτσι. Πριν το τελικό κυπέλλου, τότε θυμάσαι που ήταν η κουβέντα. Ναι, ναι. Που ξέρει, υπήρχε, ρε παιδί μου, μια πολύ μεγάλη έτσι, εφορία για την κατάκτηση και του πρωταθλήματος και όλα αυτά. Και λέει ο Λουτσέσκου, μίλησε με τον πρόεδρο και μου είπε ότι με θέλει. Και ξέρει, κάπου εκεί άρχισε ο Λουτσέσκου να σφίγγει. Δεν σου λέει τώρα ότι θα με προσγειώσει πάλι. Έτσι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση. Και ο συγκεκριμένος, όταν θέλει να πει αυτό που θέλει να πει, έχει τον τρόπο για να στο περάσει με πολύ εύκολα αυτό που θέλει. Κοίταξε, να ο Λουτσέσκου κατάφερε με τη δουλειά του και με τα αποτελέσματα κυρίως. Ακριβώς. Να μην γελιόμαστε. Να έχει μια πολύ σημαντική ελευθερία. Δεν μπαίνει στη ζυγαριά να δούμε τι ελευθερία έχει, αλλά θα σου πω εγώ χοντρικά να έχει μια ελευθερία 80%. Ναι, ναι. Που οι προκάτοχοι μπορούν να είχαν 40. 50, 30, 55. Mm-hmm. Έχει την προσωπικότητά του ο Λουτσέσκου και με βάση τα αποτελέσματα έχει κερδίσει το δικαίωμα να γίνονται κάποια πράγματα που θέλει αυτός. Mm-hmm. Ναι. Να απαιτεί τέλος πάντων κάποια πράγματα. Το παράδειγμα, το πώς διαχειρίστηκε τον Χατσερίδη, που άλλος να ήταν, θα τον είχε βασικό στα 40 μάτς, στα 41. Γιατί ναι. Θα έλεγε ότι είναι επιλογή της οικογένειας Σαββίδη. Άρα πρέπει να τον βάζω, να μην έχω ιστορίες. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ναι. Ο Λουτσέσκο από το καλοκαίρι το δούλευε. Την προετοιμασία βλέποντας ότι ο Χατσερίδης δεν. Και δεν είναι μόνο ότι δεν μπόρεσε να κουμπώσει τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Γενικότερα, εγώ και στην Ολλανδία έβλεπα έναν άνθρωπο αποξενωμένο. Mm-hmm. Δηλαδή, καλά που υπήρχε ο Σάχοφ και μπορούσε να μιλήσει με έναν άνθρωπο. Και κουβέντες, ναι. Γιατί αλλιώς θα ήταν βρώμα η δουλειά. Mm-hmm. Να μην συμμετέχει στις εκδηλώσεις της ομάδας, να είναι αγέλαστος, γενικότερα, χωρίς βέβαια να δημιουργεί προβλήματα. Mm-hmm. Αλλά και πάλι δεν. Και βασικά ξεκίνησε, εγώ το έλεγα το καλοκαίρι πέρσι, το έλεγα σαν πρόβλημα, ότι δεν ήξερε εσύ λέξεις αγγλικά. Και μου λέγανε ορισμένοι ότι δεν χρειάζεται, λέει, να ξέρεις αγγλικά για να παίξεις μπάλα. Ναι, ρε φίλε, αν είσαι ο Μαραντόνα, φυσικά δεν χρειάζεται, αλλά αν είσαι ο Χατσερίδης χρειάζεται. Για να ζήσεις όμως σε μια ξένη χώρα, όσο να είναι, χρειάζεται. Okay. Δηλαδή το να γελάνε 10 ποδοσφαιριστές με ένα αστείο και να είναι ο Χατσερίδης να κοιτάει στα μάτια. Και αυτό έχει αντίκτυπο στο πώς θα νιώσει. Και τελικά φτάσαμε στο σημείο ο Χατσερίδης, ενώ ήταν στη Θεσσαλονίκη, να μην είναι στη φιέστα με το Λιβαδιακό. Mm-hmm. Παρότι κανείς δεν τον απαγόρεψε να είναι. Δεν τον είπε, μην τολμήσεις αύριο και πατήσεις το πόδι σου. Ναι. Θα ανέβαινε κανονικά πάνω στην εξέδρα, θα έπαιρνε το μετάλλιό του. Σαν μέλος της ομάδας. Μπορεί να το χειροκροτούσε κιόλας, ναι, πάνω okay. στην εφορία του. Mm-hmm. Ο ίδιος δεν είναι μέλος της ομάδας και δεν ήταν στην Τούμπα. Mm-hmm. Και στο τελικό του κυπέλλου, ενώ η ομάδα έπαιζε στην Αθήνα, ο ίδιος ήταν στις Μαλβίδες. Okay. Αυτός είναι ο Χατσερίδης. Πολύ μυστήριος άνθρωπος γενικότερα. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και εκεί ο Λουτσέσκου μπόρεσε και επέβαλε το δικό του. Ναι. Βοήθησε και ο Χατσερίδης με την εικόνα του στο 50 με τον Άρη και ειδικά με στο μάτς με την Τζέλσι. Mm-hmm. Όσο να πεις, βοήθησε. Δεν έβγαλε και μάτια. Τέλος πάντων, θα έχουμε να θυμόμαστε
την προσφορά του Νίκο στο μάτς με τη Βασιλεία στην Ελβετία, που τραυματίστηκε στην προθέρμανση ο Βιερίνια. Ναι, που και μπήκε ο Κρέσπο αριστερό μπακ και ο Χατσερίδης δίπλα στο Βαρέλα. Και τα πήγε περίφημα. Φύγει η καρδιά μας λίγο. Ναι, ναι, ναι. Και εσείς που λέγατε και το ένα και το άλλο. Ναι. Και γιατί και. Ό,τι είναι. Τέλος πάντων. Αυτό θα θυμόμαστε. Τέλος πάντων, είπαμε, συγκεντρώνεται η ομάδα. Πολλοί παίκτες είναι από τις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Όπως είναι ο Βέρμπλουμ που έφυγε λίγο νωρίτερα από τη Μαγιόρκα που παραθερίζει η οικογένεια στο σπίτι της πλέον. Ναι, ρε φίλε, μην μπλέκεις. Πού να νοικιάζεις κάθε χρόνο αυτό, ναι, κλείσε. Αγόρασε ένα σπίτι. Αδελφέ, ξέρετε, τετράκι σου. Κατάλαβες. Πάρε ένα σπίτι και πέρα να σε κομπλέ. Ταλαιπώρια είναι το άλλο. Έτσι είναι. Όχι, τα παιδιά αυτό θέλουν αυτό. Ναι, τετράκλο, ναι. Κάπου να παίζουν τα παιδιά, όχι. Αγοράζει ένα σπίτι και τελειώνει το πανηγύρι. Ναι. Αν δέχεστε σκύλο και δεν θέλετε. Ταλαιπώρια τώρα. Λοιπόν. Είναι λοιπόν ο Βέρμπλουμ στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι, εγώ τον έχω σε πολύ εκτίμηση ό,τι αφορά τον επαγγελματισμό του. Ανεξάρτητα αν πολλοί τον θεωρούν παραλία, ότι πέρσι ήθελε να κάνει διακοπές και γι' αυτό συμφώνησε 32 Αυγούστου με τον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι απλά περίμενε μια πρόταση από Αγγλία, Ισπανία, από κάποιο προηγμένο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν ήταν ο λόγος ότι τον ΠΑΟΚ σου περίμενε για να κάνει διακοπές στην Τουρκία. Δεν τον έχω παραλία τον Βέρμπλουμ. Μακάρι να είναι αυτός που πρέπει να είναι, να είναι και να δείξει γιατί όχι, ότι μπορεί να βοηθήσει ακόμα και στα πρώτα παιχνίδια. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πολλοί παίκτες Νίκο, όπως ο Βαρέλα, ο Μαωρίσιο, την πρώτη χρονιά δεν. Αλήθεια είναι αυτό. Τη δεύτερη. Αλήθεια είναι αυτό. Πρόσφεραν τα μέγιστα. Ναι, και για το Βέρμπλουμ, επίσης ξέρουμε ότι ο καλός Βέρμπλουμ είναι ένας παίκτης υψηλού επίπεδου. Βέβαια. Και γι' αυτό ήρθε κιόλας. Γι' αυτό αποκτήθηκε. Γι' αυτό πάω να περίμενα όλο το καλοκαίρι πέσει. Λοιπόν, δεύτερο ένα μαζί μας είναι τα πλακάκια και είδη κοινής Φτίκας στην Απόλλων 39 στην Κάτω Τούμπα. Η καλύτερη ισπανική και ιταλική οίκη είναι στον Φτίκα και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Και η στοίχημα φυσικά παραμένει πάντα μαζί μας. Στοίχημα, όπως καταλαβαίνετε, όπως ξέρετε, καθημερινά οι καλύτερες αποδόσεις που υπάρχουν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών για όλα τα γούστα, για ό,τι άθλημα θέλετε, ακόμα και σε μέρες που υποτίθεται όπως τώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη δράση. Στοίχημα μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές επιλογές κάθε μέρα. Και για να δούμε. Αναδομό.ανακαίνιση.gr. Μπείτε στο site και δείτε με κάθε λεπτομέρεια τι περιλαμβάνει το κάθε πακέτο για ανακαίνιση παιδικού δωματίου, μπάνιου, κουζίνας ή και ολόκληρου του σπιτιού ή ακόμα και της επαγγελματικής αστέγης. Μεγάλες προσφορές μέχρι και 6 άτοκες δόσεις και όλα αυτά με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Αναδομό. 10 και πλέον χρόνια είναι κοντά σας και δεν έχει αφήσει κανέναν από εσάς που την έχει εμπιστευτεί παραπονεμένο ή ότι έγινε κάτι άλλο από αυτό που είχατε συμφωνήσει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε και τον Νίκο δίπλα. Θα κάνουμε μια κουβέντα για τον μπάσκετ, να δούμε αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, τι έχουμε να περιμένουμε. Γιατί Νίκο, εντάξει, καλά τα λέει για το ποδόσφαιρο και εκφράζει την ανησυχία σου. Μπορεί να εκφράσει την ανησυχία. Αλλά πρέπει λίγο να δούμε τι γίνεται και στα του οίκου. Είναι παραπάνω από ανησυχία. Να δούμε τι γίνεται στην ταλαιπωρημένη και χιλιοτραγουδισμένη ομάδα μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο. Τέταρτο. Ως γνωστόν, αύριο το απόγευμα και Τετάρτη πρωί το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και η πρώτη προπόνηση είναι την Τετάρτη στις 6.30 στη Νέα Μεσημβρία χωρίς κόσμο. Θα δούμε στην πορεία αν θα προκύψει κάποια προπόνηση ανοιχτή, αλλά νομίζω δύσκολα μέχρι η ομάδα να φύγει στην Ολλανδία. Λοιπόν, αρκετοί νέοι παίκτες θα είναι στο πρώτο προσκλητήριο. Τσιγκάρας Μιχαηλίδης, Χατζηστραβός Γαϊτανίδης, ο Μαρκόφσκι, ο Σιμεών Παπαδόπουλος ο Δηματοφύλακας και ο Ταλιγμανίδης. Δεν θα είναι νομίζω όλοι στην Ολλανδία, αλλά τουλάχιστον αυτοί οι 7 ποδοσφαιριστές, Τσιγκάρας Μιχαηλίδης, Χατζηστραβός Γαϊτανίδης, Μαρκόφσκι Παπαδόπουλος και Ταλιγμανίδης, θα είναι στην πρώτη προπόνηση και στις επόμενες που θα ακολουθήσουν μέχρι η ομάδα να φύγει για την Ολλανδία. Κάποιοι από αυτούς νομίζω θα είναι και στην Ολλανδία. 2, 3, 4. Ενδεχομένως, 1 Ιουλίου είναι η αναχώρηση για Ολλανδία. Μέσα αυτούς που θα πετάξουν για τις κάτω χώρες θα είναι και ο Εργκούς Κάτσε, ο οποίος αναζητάει έτσι τρόπο και ο ΠΑΟΚ και ο Κάτσε να δουν πώς θα λύσουν τη συνεργασία τους. Αλλά σε πρώτη φάση ο Αλβανός Μέσος θα είναι στην Ολλανδία. Τον είχαμε ξεχάσει, είναι αλήθεια. Αλλά με βάση και τη λειψανδρία που υπάρχει στα ΧΑΦ θα δώσει κάποιες λύσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια ανατροπή που δεν νομίζω να υπάρχει στο μυαλό του Λουτσέσκου. Ο Εργκούς Κάτσε και ο ίδιος θέλει
και έχει καταλάβει ότι το μέλλον του είναι εκτός ΠΑΟΚ. Οι διεθνείς θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία από 1 Ιουλίου, δηλαδή ο Πασχαλάκης, ο Πέλκας, ο Λιμνιός, ο Ίγκασον. Ο Σβιντέρσκι θα ενσωματωθεί με την ομάδα 15 Ιουλίου, λόγω της υποχρεώσης του με την Άντρη 21 της Πολωνίας. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο στάδιο θα είναι μόνο με τον ΑΚΠΟΜ. Το λες και αυτό ένα θέμα, Νίκο, αφού ο Σβιντέρσκι θα πάρει έξτρα άδεια, που είναι λογικό, δεν γίνεται να το πάρει σέρι. Από τους μικρούς δεν είναι κάποιος επιθετικός από αυτούς όλους? Τσιγκάρας είναι δεκάρι, Μιχαηλίδης στόπερ, Χατζηστραβός μέσος, Γαϊτανίδης εξτρέμ περισσότερο. Ο Μαρκόφσκι είναι επιθετικός, ο 20χρονος Ουκρανός, αλλά δεν τώρα, εντάξει. Ναι. Αν ανέβει μόνο για να βοηθήσει προπονήσει, τι να πω, δεν ξέρω. Θα καταδεικνύει νομίζω το πρόβλημα, γιατί δεν είναι ο Μαρκόφσκι ένας παίκτης που θα μπορεί να κερδίσει θέση στο ρόστερ. Άρα και το θέμα του επιθετικού δεν είναι και πολύ πίσω. Ή μάλλον δεν πρέπει να είναι πολύ πίσω χρονικά. Δηλαδή για τους Φιντέρες και είναι θέμα από τη στιγμή που λείπει. Δεν είναι δηλαδή. Δεν έχει και κάποια μεγάλη άπλα. Δηλαδή πρέπει και, και με τον επιθετικό όσο να είναι να κινηθεί σχετικά άμεσα για να τον έχει και αυτόν. Ναι. Λογικά. Το θέμα του Καντορίου το αναλύσαμε και με τον Σταύρο νωρίτερα. Εάν δεν έχει τελειώσει η περίπτωσή του και η πώλησή του Σταντάρ, θα κληθεί να είναι και αυτός εδώ κανονικά την Τετάρτη. Εντάξει. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει με τους υπόλοιπους αρκετούς δανεικούς, Νίκο, όπως είναι ο Χατζησαΐας που δεν υπολογίζεται εδώ και χρόνια. Από τη μέρα που ήρθε. Ναι. Υπάρχουν ορισμένοι βέβαια που εκφράζουν την απορία τους γιατί ο Χατζησαΐας, αυτός ο τόπο αμυντικός, δεν κτλ. Χωρίς να θέλω να πω τίποτα για τον στόπερ του Ατρομήτου, δεν νομίζω να είναι τυχαίο που και ο Ίβιτς και ο Λουτσέσκου δεν τον υπολόγιζαν. Κάτι βλέπουν περισσότερο από εμάς. Και με Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον και Μιχάη δεν υπάρχει ούτε 1% να υπάρχει θέμα Χατζησαΐα. Το ίδιο νομίζω θα συμβεί και με τον Δηλιγιαννίδη. Ο Μιχόγιβης δεν θα απασχολήσει, άλλωστε και στον Όφη δεν έκανε κάποια χρονιά σούπερ, παρότι αγωνίστηκε σε αρκετά μάτς. Πολύ soft για κεντρικός αμυντικός, αποδεικνύεται λανθασμένη επένδυση ο Βόσνιος. Υπάρχει και ο Μιστακίδης που δεν θα συνεχίσει, υπάρχει και ο Μουλέν το ίδιο και ο Κίτσκι το ίδιο. Γενικότερα αυτά που λέγαμε, Νίκο, τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα, παραμένουν ανοιχτά. Γιατί και για αυτά χρειάζεται μια εργασία, για να δώσει μια ενέργεια. Θα πάρει καιρό και αυτά να τελειώσουν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και πολλές φορές βλέπεις ότι στο τελευταίο κομμάτι των μεταγραφών και στο τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων, προκύπτουν και αυτοί οι δανεισμοί. Των παιχτών που ξέρεις ότι είναι εκτός ομάδας. Και... Καλά, τώρα δεν μιλάμε για το Χατζησαΐ, ας πούμε, που μιλάμε για κάτι δεδομένο. Έτσι. Εντάξει, φαντάζομαι και, άλλοι... και για το Μουλέν δεν κάνουν ουρά, ναι, για να τον αγοράσουν. Αυτός είναι στην Τουρκία, Στην Τουρκία. Έπαιξε αρκετά μάτς, αλλά 0 γκολ, 0 assist. Ναι. Και τον άφησε να φύγει. Αυτό τι φόρεσε στην Ελλάδα, το πάω ξανά παιχνίδι. Δεν τον θυμάσαι, έχει φόρεσε, παίξει ένα κύπελο, κανένα τέτοιο. Έχει παίξει ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, 20 λεπτό. Έχει παίξει, αν δεν κάνω λάθος, ο Μουλέν όλα και όλα με τον ΠΑΟΚ 21 λεπτά. Αυτά πρέπει να ήταν. Το θα σου πω. Αυτά πρέπει να ήταν. Δηλαδή, αυτή πρέπει να είναι η συνεισφορά του στον ΠΑΟΚ. 21 ολόκληρα λεπτά. Θα σου πω τώρα αμέσως. Σε μάτσα, αν θυμάμαι καλά, στην Τούμπα. Θα το επιβεβαιώσω. Λοιπόν, την Πο Μουλέν, ο αντικαταστάτης του Γκόικο Τσίμιροτ. Ναι. Στα χαρτιά. Λοιπόν, έχει παίξει συνολικά 38 λεπτά. Μάλιστα. Ως αλλαγή 12 λεπτά στο μάτι με τη Λαμία σεζόν 17-18. Ναι. 12 λεπτά στο 0-2 και τη ΣΟΠΑΟΚ. Έχει παίξει 15 λεπτά στον προημιτελικό κυπέλλου με τον Ατρόμητο τον προπέρσινο στο Περιστέρι. Μάλιστα. Και πόλο και άλλα 11 με τον Πανιόνιο. Και 11 με τον Πανιόνιο που θυμόμουν στην Τούμπα στη νίκη με 3-1. Okay. Πολύ καλά. Εντάξει, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, δεν είναι εκεί οι παίκτες και αυτοί και μετά βγαίνουν. Εντάξει, για τον Μουλέν πιστεύω ότι ο Λουτσέσκο δεν θέλει να τον βλέπει. Καλά, ναι, οκ. Okay. Δηλαδή πέρσι αποθεραπεύτηκε, ήταν στην Ολλανδία από την πρώτη μέρα. Τον περίμενε και ο Λουτσέσκο γιατί όντως ήταν ένας παίκτης που είχε κάνει πράγματα με τη Λέγκια. Και στην πρώτη προπόνηση ενημερώνει το ιατρικό team ότι έχω ενοχλήσεις
στο Πέλμα, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, και την έβγαλε στο ξενοδοχείο. Επί 15 μέρες mm-hmm. το πρώτο στάδιο. Και όταν η ομάδα επέστρεψε και ξαναέφυγε, δεν ήταν ο Μουλέν μαζί της. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή, όταν περιμένεις ένα παίκτη 4 μήνες για να γίνει καλά και στην πρώτη προπόνηση σου λέει ότι έχω ενοχλήσει αυτό και τη βγάζει ξενοδοχείο και δύο φορές στο γήπεδο να τρέχει γύρω-γύρω. Εντάξει, δεν νομίζω να δώσει και τρίτη ευκαιρία ο Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα έχουμε γενικότερα την επόμενη ώρα και στο ΠΑΟ 24 ποιοι ακριβώς θα είναι στην πρώτη συγκέντρωση και τι αναμένεται να συμβεί με τους παίκτες τους διεθνείς. Τέλος πάντων, ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει κενά. Θα πρέπει να τα κλείσει γρήγορα και να αφήσει μία-δύο περιπτώσεις για το φινάλε. Και αυτό τώρα που συζητάμε είναι δευτερεύοντα, έτσι. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι θέματα που δεν καίνε τώρα την ομάδα. Δηλαδή δεν καίει το ΠΑΟΚ τώρα τι θα κάνει με τον Μουλέν, για παράδειγμα, ή τι θα κάνει με τον Χατζησαγία. Όχι, okay, είναι θέματα που πρέπει να δοθούν λύση. Αλλά άλλα είναι τα πιο σημαντικά. Να προκύπτει ότι 15 μέρες. Αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει επιθετικό μέχρι εκείνη την περίοδο, επιθετικό θα είναι μόνο ο ΑΚΠΟΜ. Οπότε εγώ νομίζω ότι και το θέμα του επιθετικού προφανώς και είναι ψηλά στην ατζέντα. Από τη στιγμή που θα λείπει και ο Σφιντέρσκι. Και θα λείπει, γιατί ότι θα λείπει, πες ότι γυρνάει πολύ καλά 15 Ιουλίου. Δεν μιλάμε 16 μπαίνει και παίζει, μάλλον. Εντάξει, βοηθάει ότι διάστημα, ξέρει την ομάδα, ναι, αλλά χρειάζεται κάποιες μέρες. Διάστημα, τα διακοπές δεν είναι. Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων. Okay. Αυτά είναι τα τελευταία που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία. Καλό είναι που συζητάμε σιγά σιγά για ποδόσφαιρο εντελώς, ξέρεις, προπονήσεις. Εντάξει, έχει λείψει ρε, εντάξει. Από τις 11 Μαΐου και μετά. Ναι. Και εσύ θες τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ, δηλαδή. Θέλω για μπάσκετ, ναι. Έχεις 10 λεπτά. Έχεις 10 λεπτά, πολλά είναι. Τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα, φίλε. Νομίζω ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα, αν δεν έχει γίνει σήμερα, και νομίζω λίγο δύσκολο να έχει γίνει σήμερα, ή τέλος πάντων στις αρχές αυτής της εβδομάδας, είναι να αποσταλεί το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο συντάσσει ή δικηγόρος του ΑΣ κυρία Γιανακοπούλου, mm-hmm. δικηγόρος του κ. Καραμάνου, ώστε να προχωρήσει το θέμα. Εγώ ξέρω ότι αυτή την υπόθεση δεν ήσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ αναφέρω σε αυτή την υπόθεση βήμα-βήμα, δάκρυ-δάκρυ. Και το επόμενο βήμα είναι αυτό. Δηλαδή, να υπάρξει αυτό το μνημόνιο τέλος πάντων συνεργασίας, όπως λέγεται. Και από εκεί και πέρα να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Η εγγύηση από πλευράς του Καραμάνου. Δηλαδή, χρήματα. Ναι. Αυτό που μεταφέρουμε και την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι εφόσον προχωρήσει όλο αυτό το κομμάτι των εγγράφων, των τυπικών τέλος πάντων, της γραφειοκρατίας, να το πω έτσι, στο τέλος του μήνα που διανύουμε, ο Καραμάνος αναμένεται να είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη ξανά, και λέγεται ότι μέχρι τότε θα έχει μπει και ένα πρώτο ποσό. Να το δούμε. Να το δούμε, αν θα έχει μπει κάτι τέτοιο. Γενικά, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ότι θα προχωρήσει. Ναι, ούτε εγώ. Αλλά, όπως έχω πει πολλές φορές, τα χρήματα είναι τα μοναδικά τα οποία κλείνουν στόματα. Δηλαδή, εγώ το στόμα του Στέργιου δεν μπορώ να το κλείσω. Τα χρήματα είναι αυτά τα οποία πάντα δίνουν τις απαντήσεις. Αν λοιπόν ο άνθρωπος τα έχει και δεν τα βάλει, τρέχουν διαδικασίες ώστε να είναι σε θέση να τα βάλει. Αν τα βάλει, αρχίζει και τρέχει τη διαδικασία. Ναι. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο είναι αυτό που έχει να κάνει με τα χρήματα. Γιατί δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Καραμάνο, αναφέρομαι γενικά στην ΚΑΕ. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Αυτό της λείπει. Η εταιρεία δεν λειτουργεί εδώ και καιρό. Έτσι. Και όσο περνάει ο καιρός, εγώ χθες ξανά έκανα μία βόλτα λίγο στη FIBA, δεν είχαμε κάτι. Ωραία, γιατί χθες είναι και κάτι καινούριες ανακοινώσεις, ναι, από το ΒΑΤ. Ωραία. Δεν θα περιμένει και πάρα πολύ κόσμος ο οποίος περιμένει ήδη κάνα χρόνο και για να πάρει χρήματα. Έτσι, και έχει τον τρόπο να τα διασφαλίσει και μέσω FIBA. Έτσι, το να μην προχωρήσει το θέμα του Καραμάνου, οκ, να μην προχωρήσει. Μετά, τι υπάρχει? Το θέμα του Λάζαρου Παπαδόπουλου είναι μια υπόθεση πολύ ιδιάζουσα και όχι σε στάδιο τέτοιο που να μιλάμε για επόμενη μέρα. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα ούτως ώστε να προχωρήσει ένα τέτοιο σχήμα. Τα οποία διάφορα πράγματα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει χρόνος για να γίνουν, και δεύτερον δεν ξέρω κατά πόσο ο ίδιος ο Λάζαρος έχει πάρει 100% την απόφαση ότι πάντα με στήριξε από την οικογένεια Σαββίδη, αλλά στήριξη 100%. Αλλά στήριξη συγκεκριμένη.
Όχι στήριξη Προχώρα και, εδώ, και εμείς εδώ είμαστε. Γιατί αν πάμε Προχώρα και εμείς εδώ είμαστε, άστο, το μαγαζί έκλεισε, τελείωσε. Πάει για οριστικό κλείσιμο. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν με εκείνη την πλευρά για να μιλήσουμε για κάτι που έχει ισχύει. Το ότι υπάρχει σκέψη. Θετική διάθεση τη σκέψη με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ναι. Αλλά όχι ότι υπάρχει κάτι που να είναι τόσο χειροπιαστό και να πεις ότι είναι η άμεση εναλλακτική. Ότι, οκ, okay, δεν προχώρησε με αυτόν, πολύ ωραία, πάμε στο Λάζαρο. Έτσι. Θα ήταν πολύ ωραίο ένας άνθρωπος του μπάσκετ σαν τον Λάζαρο, που έχει φοβερές ιδέες γύρω από το άθλημα και γενικότερα τον τρόπο διαχείρισης του αθλητή, του παίχτη, του μάρκετινγκ και όλα αυτά. Αλλά είναι μεγάλη απόσταση αυτό που συζητάμε μέχρι να φτάσει στο να γίνει διοίκηση. Έτσι, γι' αυτό το αναφέρω. Και εμείς γενικά προσπαθούμε να μιλάμε με βάση κάποια στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Και τα στοιχεία είναι αυτά που ανέφερα πριν, όσον αφορά τον κύριο Καραμάνη. Χαίρε της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης του Γιώργου Σαββίδη, mm-hmm. νομίζω. Mm-hmm. Δεν ξέρω να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα διεύλο επικοινωνίας. Και εγώ έτσι ξέρω, ναι. Εκτιμάει ο Γιώργος Σαββίδης τον Λάζαρο και ο Λάζαρος εκτιμά την οικογένεια Σαββίδη. Πολύ καλό το ότι μπορούν να μιλάνε απευθείας χωρίς μεταφραστές. Ναι. Γιατί πολλές φορές πράγματα χάνονται στη μετάφραση. Ναι, ναι. Αλλά αυτό που λες, ακόμα και να υπάρχει, δεν υπάρχει απόφαση νομίζω του Λάζαρου. Όχι. Διάθεση, ναι, υπάρχει. Τώρα μικρή, μεγάλη, δεν ξέρω. Δεν εντάξει, αυτό θα το καταλάβουμε αν γίνει μια πιο σοβαρή κουβέντα, ρε παιδί μου. Για το, ναι. το πόσο μεγάλη είναι αυτή η διάθεση. Αν γίνει μια κανονική κουβέντα, παρόντος προφανώς και του Γιώργου Σαββίδη. Προφανώς. Και ανθρώπων του συλλόγου, εκεί θα καταλάβουμε το τι και το πώς. Γιατί και ο Λάζαρος δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βετεράνος μπασκετμπολίστας και δεν ασχολείται με κάτι. Έχει διάφορα project τα οποία τρέχει ο ίδιος. Και καλά project. Και από όσο ξέρω, ο Λάζαρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εφόσον ασχοληθεί με κάτι, θα ασχοληθεί 150%. Και εδώ το. Και εδώ πάω και καέ πάω για να ασχοληθεί, ειδικά στην αρχή όπως είναι τα πράγματα, θέλει 250% και θέλει και χρήματα. Θέλει χρήματα για να τρέξει το πράγμα. Και με αυτά που ξέρω. Μπορεί να μην είναι χρήματα 10 εκατομμύρια ευρώ, okay, αλλά θέλει χρήματα. Και με αυτά που ξέρω για τον Λάζαρο, δεν ξέρω τι εικόνα έχουν αυτοί που μας ακούνε. Είναι ότι ο Λάζαρος θα χρειαστεί και εγγυήσεις και λεπτομέρειες. Προφανώς. Δηλαδή, είναι αυτό που είπε στην αρχή. Δεν θα ακούσει από τον Γιώργο Σαββίδη ενδεχομένως ή από τον Ιβάν προχώρα και θα δούμε και θα προχωρήσει ο Λάζαρος. Mm-hmm. Ο Λάζαρος θέλει να ξέρει, και αυτό φαίνεται και από τις δραστηριότητες υπόλοιπες που έχει, θέλει να ξέρει με λεπτομέρειες και με νούμερα τι μπορεί να περιμένει, τι μπορεί να δώσει. Ακριβώς. Τι προσδοκίες υπάρχουν, τι πλάνο Ακριβώς. υπάρχει. Και τι χρειάζεται επίσης για να έρθει η ΚΑΕ σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να αναπτυχθεί. Σε πρώτη φάση πρέπει να επιβιώσει. Το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό. Έτσι. Εκτός και αν έρθει ο υπερμεγάλος επιχειρηματίας, ο οποίος καθαρίζει κατευθείαν τα χρέη και προχωράει για να κάνει ομάδα. Πολύ ωραία θα ήταν. Δεν θα γίνει αυτό, μάλλον. Μάλλον δεν θα γίνει αυτό. Μάλλον δεν θα γίνει αυτό. Οπότε προχωράμε με βάση πράγματα που υπάρχουν. Έτσι. Το καλό είναι, εγώ που το βλέπω απ' έξω, εντάξει, mm-hmm. Ότι μια ομάδα μπάσκετ μπορεί να στηθεί σε πολύ μικρότερο χρόνο. Ναι, σίγουρα. Μια ομάδα σίγουρα. Ποδοσφαίρου. Εννοείται. Δηλαδή παίρνει τρεις Αμερικανούς που φυσάνε. Στα δεδομένα, στα μα κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου προχθές που παρουσιάστηκε από την ΑΕΚ προχθές την Παρασκευή, είπε κάτι πολύ σημαντικό. Είπε ότι δεν μπορεί η ΑΕΚ να μην έχει ελληνικό κορμό γιατί έχει το Λαρτζάκι και το Σάκοτα mm-hmm. και να έχει ο Προμηθέας και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν είναι τα πράγματα normal, mm-hmm. έχει το Μαργαρίτη, mm-hmm. έχει το Χρυσκόπουλο, mm-hmm. έχει το Σχίζα, έχει τους δύο μικρούς. Mm-hmm. Το Καρά και το Καραμανόλι. Πέντε. Και έναν Έλληνα ακόμα, έξι. Έχει δηλαδή ένα ελληνικό κορμό. Οι δύο που είναι παίχτες με πολλά χρόνια στην ομάδα. Έτσι, ο Σχίας μπορεί να είναι ένα παιδί που μπορεί να έχει ένα ρόλο μέσα στο βάθος του ρόστερ και δύο μικρούς. Okay. Εγώ σου λέω μην έχει δύο μικρούς και ένας να φύγει στην πορεία. Να πάρεις ένα ακόμα Έλληνα και ένα ακόμα Έλληνα. Μπορείς δηλαδή, έχεις μια βάση. Έτσι, εφόσον λειτουργήσεις. Για μένα το πιο σημαντικό όλων, και το έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα το έλεγα, είναι όποιος αναλάβει να πάρει τους παίκτες και όλους αυτούς τους οποίους υπάρχουν παλιά οφειλές από προηγούμενα χρόνια, που δεν είναι μεγάλες, δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε συμβόλαιο 200 χιλιάρικα που δεν πληρώθηκε ευρώ και πρέπει να πληρώσει, ξέρω εγώ, 80 για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Έτσι. Έχει κάποιες οφειλές, 20 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα. Ωραία. Είναι πράγματα τα οποία εφόσον μπουν χρήματα, μπορούν να τρέξουν. Όχι να τρέξουν πληρώνοντας τα όλα. Γιατί 30 το ένα, 40 το άλλο, 25 το άλλο, 25 το άλλο. Μαζεύεται ένα ποσό σημαντικό. Αυτό λοιπόν όμως. Με ένα διακανονισμό,
ο οποίος στηρείται, αρχίζει λοιπόν και το μαγαζί και τρέχει. Φεύγει από διάφορους κινδύνους και βγαίνει και στην αγορά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όταν θα γίνει ένας διακανονισμός, δεν θα γίνει με τον ίδιο τον παίχτη, θα γίνει με τον ατζέντη του. Όταν ο ατζέντης λοιπόν πάρει τα χρήματα για τον παίχτη και τα ίδια που του, και αυτά που του οφείλονται, θα ξεκινήσει να τρέχει λοιπόν και τον σχεδιασμό. Ο κάθε ατζέντης με τον οποίο συνεργάζεται το ΠΑΟΚ και ο κάθε ΠΑΟΚ. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι το θέμα όλο είναι τα χρήματα. Είναι τα χρήματα. Αν τα χρήματα έρθουν, αρχίζει το μαγαζί και τρέχει. Το πώς είναι μετά μια άλλη κουβέντα και θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Έτσι. Τέλος πάντων. Θα το δούμε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Νίκο, από τους δανεικούς θα είναι στην πρώτη προπόνηση ο Μελίσσας, που ήταν δεδομένο ότι θα επιστρέψει. Και θα πάμε σε μια τριάδα Πασχαλάκη, Ζίφκοβιτς και Μελίσσας, που για μένα είναι μια χαρά. Mm-hmm. Ο Κάτσα και ο Λάμπρο, που εντάξει είναι δεδομένο ότι θα είναι στην πρώτη προπόνηση. Άρα, οπότε λοιπόν οι άλλοι όχι. Χατζησαΐας, Δελιγιαννίδης, Μιστακίδης, Μιχόγεβιτς, Κίτσιου, Μουλέν δεν θα είναι στην πρώτη προπόνηση και νομίζω έχουν ξεκινήσει ήδη και αυτοί και οι ατζέντες τους να βρουν άλλη ομάδα. Τώρα ποιοι από αυτούς θα φέρουν κάποια χρήματα στον ΠΑΟΚ, ποιοι θα αποδεσμευτούν και ποιοι θα φύγουν ως δανεικοί και πάλι, είναι άλλη κουβέντα, αλλά είναι αυτό που είπες, δεν έχει σημασία αυτό. Σαφώς και χρειάζεται ενέργεια και δουλειά όλοι αυτοί να βρουν ομάδες και ο ΠΑΟΚ να απαλλαχθεί από συμβόλαια, γιατί έχει καμιά πενταριά που πληρώνει και να αδειάσει και χώρος στο salary cap, θα λέγαμε, Νίκο. Ωραίος. Αν ήμασταν στο Σικάγο. Αλλά το σημαντικότερο είναι να έρθουν δύο half, να έρθει ο extreme, να έρθει ο four, να έρθει και ένας αριστερό back. Να έχει ο ΠΑΟΚ ένα κενό, αν προκύψει κάτι, άνθρωποι είμαστε τέλη Αυγούστου. Άνθρωποι είμαστε. Εντάξει. Και πάω και αλλά μην υπάρχει λειψανδρία ακόμα και από την Ολλανδία και βάζει ο Λουτσέσκου από τη μία τον Ακπομ και από την άλλη τον Ήλια Μαρκόφσκι, που έπαιξε φέτος σε γυμνιακό τρίκαλα χωρίς επιτυχία. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το εξαιρετικό. Επιλογή του Βλάντα Νίβιτς, νομίζω, ο Ουκρανός. Γιατί δεν συνάδει με αυτό που θέλει να πετύχει ο ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, εγώ δεν έχω καμία ανησυχία ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος σαν ρόστερ και σαν ομάδα από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Καλά από ΑΕΚ σίγουρα και από Ολυμπιακό. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ στις 5 ή 6 Αυγούστου θα έχει μπροστά του τον πρώτο τελικό. Και εκεί οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, το αν έχεις ένα φορ για αλλαγή καλύτερο του ΑΚΜ, για παράδειγμα, αν πούμε ότι έχει τελείω καθυστερημένα ο φορ. Αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ή αν έχεις ένα χαφ καλύτερο ή ένα αριστερό μπακ. Γιατί το Champions League είναι αγώνες λεπτομεριών. Και ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν έχει τις λεπτομέρειες μαζί του. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Φτύκας ήταν μαζί μας, δεύτερη ώρα. Πλακάκι και ήδη γίνεις. Τα καλύτερα πλακάκια από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Απόρων στα Δεφέτερ 9 στην κάτω Τούμπα. 905-503 το τηλέφωνο. Ο Φτύκας κάνει και δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Το Ρίτζι Καζίνο είναι μαζί μας και το Θέατρο Βεργίνα. Όπως και η Στίχημαν. Με πάρα πολλές επιλογές και αυτές τις μέρες, είπαμε, Κόπα Αφρικα και Κόπα Αμέρικα είναι σε εξέλιξη. Οπότε έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Μαζί μας ήταν και η Αναδομό. Στο Φίνικα πλέον, στα 10 και πλέον χρόνια λειτουργίας. Κάντε και μια βόλτα στο Αναδομό, παύλαανακαίνιση.gr, για να δείτε τις προσφορές που υπάρχουν για ανακαίνιση σπιτιού ή δωματίου. Ή ακόμα και επαγγελματική στέγηση ή εξοχικού. Σας τα προσφέρει όλα η Αναδομό. Αυτά από εμάς. Αύριο εδώ στις 12 ξανά. Και κάτι. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι.